σώσει. Είναι που ονειρεύομαι σαν του καραγκιόζη. Φίλους εκτούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τονάκι, παπά μου φεντή, κι έλα που τα χάνω σφυσά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι το σήμα της εκπομπής ανοίξει στο Δημήτρη τον Προβή, αλλά ευγενός προσφερόμενος μας έδωσε το σήμα απόψε για την εκπομπή. Είναι μια έκτατη εκπομπή. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Συνήθως αργά αλλά σταθερά σταματάμε. Όμως η επικαιρότητα και ιδίως η επικαιρότητα στα τοπικά θέματα και στα πελοποννησιακά, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο τοπικό, είναι πελοποννησιακό, θα έλεγα πανελλήνιο. Τρέχει. Στις τελευταίες μέρες και τα τελευταία χρόνια ακούτε γύρω σας να σφυρίζουν πολλά χρήματα γύρω από τα σκουπίδια. Αποφάσεις παίρνονται, ΣΔΙΤ ακούτε, θα το εξηγήσουμε και απόψε το ΣΔΙΤ. Το Δήμο το δικό μας ότι θέλει να προχωρήσει μόνος του. Κάποιος άλλος Δήμος στην Πελοπόννησο ότι προσπαθούν να κάνουν τοπική διαχείριση, ολοκληρωμένη διαχείριση μάλλον απορριμμάτων, χωρίς το ΣΔΙΤ του Πέτρου του Τατούλη, χωρίς τον Πέτρο τον Τατούλη, χωρίς την Τέρνα. Λέγοντας ότι είναι πανάκριβα αυτά τα σχέδια, οι σχεδιασμοί. Μάλιστα, ακούσαμε προχτές ο Δήμαρχος είπε ότι αναλαμβάνει τις λέξεις που είπε ότι θεωρεί απάτη για 33 χρόνια να δεσμευτούν οι Πελοποννήσοι και οι Κορίνθοι. Ακούσαμε το Δημήτρη τον Καμπόσο να μιλάει για σκουπιδομνημόνια 33 ετών. Όλα αυτά τα έχουμε μαζέψει και έχουμε σήμερα δύο καλεσμένους, ανήκουν στην ίδια παράταξη. Και γι' αυτό όποιος νομίζει ότι θέλει κάτι να ρωτήσει ή κάτι θέλει να απαντήσει ή έχει διαφορετική άποψη, σε λίγο το κοντρόλ θα βάλει το τηλέφωνο από κάτω. Μπορείτε να πάρετε, να βάλετε την ερώτησή σας, να μπορέσουμε να τη δώσουμε στους εκλεκτούς καλεσμένους που έχουμε κοντά μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στο Δήμο Κορινθίων, τον κύριο Βασίλη Νανόπουλο. Καλησπέρα κύριε Νανόπουλε. Καλησπέρα σας κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και βέβαια έχουμε τον άνθρωπο που σχεδίασε πριν από αρκετά χρόνια με μια ομάδα επιστημόνων, Κορίνθιων επιστημόνων, για τα σκουπίδια, τα απορρίμματα. Μάλιστα, ο σχεδιασμός του βρίσκεται στο πρόγραμμα της Συμμαχίας Πολιτών. Αν μπείτε στη σελίδα της Συμμαχίας Πολιτών και έχετε το κουράγιο, τη διάθεση, το κέφι και γνωρίζετε και πέντε πράγματα, μπορείτε να διαβάσετε ακριβώς τι έχει προτείνει ο Λάμπρος ο Κωστάρας με την ομάδα του. Καλησπέρα κύριε Κωστάρα. Καλησπέρα κύριε Νικολόπουλο και καλησπέρα στην Κορίνθο. Το είπα σωστά έτσι την ομάδα, ότι μια ομάδα αποφάσισε να καθίσει και να σκεφτεί τι πρέπει να γίνει για την πόλη. Η ομάδα αυτή δεν είναι ανώνυμη, αποτελείται από τον Λεωνίδα τον Φωτιάδη, εμένα και μια ομάδα ανθρώπων από την Προσυνά, την πρωτοβουλία για την τοπική διαχείριση απορριμμάτων, ειδικότερα το Βαγγέλη του Στογιάννη, είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα σχεδιασμό περίπου πριν από 2,5 χρόνια. Ένα σχεδιασμό τον οποίο συζητήσαμε στο γραφείο του Βασίλη Νανόπουλου μαζί με τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους και αποφασίστηκε στρατηγικά μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση την οποία θέλουμε για τα απορρίμματα. Σε συνέχεια προηγούμενης ομόφωνης αποδοχής παρόμοιας πρότασης που ο Φωτιάδης με τον Κωστάρα είχαν φέρει το 2010 στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχε ήδη ψηφιστεί. Και νομίζω ότι για να τα βάλουμε τα πράγματα σιγά σιγά με τη σειρά τους, ότι τότε είχατε συζητήσει με τον Αλέκο τον Πνευματικό, είχατε καθίσει στο ίδιο τραπέζι, δεν ξέρω γιατί έγινε διαφωνία τελικά. Δηλαδή είχατε προτείνει και στον Αλέκο τον Πνευματικό τον ίδιο σχεδιασμό ή κάνω λάθος? Είχαμε προτείνει τοπικό σχέδιο διαχείρισης από τότε. Είχαμε προτείνει και μία αναπτυξιακή πρόταση, να θυμίσω, να αναπτυχθεί μία μονάδα αερόβιας κλειστής λιπασματοποίησης, η οποία είχαμε προβλέψει από τότε θα μπορούσε να παράγει βίο αέριο, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιήσει αναπτυξιακά ο Δήμος για να κινήσει λεωφορεία, να ζεστάνει κοινωνικές τάξεις ευπαθείς. Είχε φτιαχτεί μία επιτροπή, έτσι είχε αποφασίσει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η επιτροπή συνεδρίασε μόνο μία φορά, βεβαίως, με ευθύνη του κ. Δημάρχου. Και τα σχέδια παγώσαν. Μετά δεν συνεχίζουν. Μπήκαν στο σιρτάρι.
Να πω εγώ εδώ με την ευκαιρία, κύριε Νικολόπουλε, ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να συνεργάζομαι με τον Λάμπρο τον Κωστάρα, τον Λεωνίδα τον Φωτιάδη και τους υπολείπους της ομάδας εδώ και αρκετό καιρό και να σχεδιάζουμε μαζί για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, τα επόμενα βήματα που θα προτείνει ο συνδυασμός μας της Μίζωνος Μειοψηφίας στον Δήμο Κορινθίων. Και από τις μέχρι σήμερα προτάσεις μας, όπως βλέπετε, μερικές έχουν γίνει αποδεκτές, γιατί είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, είναι αυτές που η κοινωνία έχει ανάγκη και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πιστικές απέναντι και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στους πολίτες, δημότες του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι ασπάζονται αυτές τις γενικές γραμμές και τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε, και θεωρώ ότι εάν υπάρξει και από την άλλη πλευρά της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο μια καλοπροαίρετη στάση όπως είναι η δική μας, θα είναι για το καλό των Κορινθίων σύντομα να λύσουμε το θέμα αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο δεν έχει λυθεί εδώ και πολλά χρόνια, όπως γνωρίζετε. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό και περνάει από πολλές φάσεις, οι οποίες πολλές φορές δημιουργούν σύγχυση. Εγώ πάντως να πω, κύριε Νανόπουλε, για το Λάμπρο του Κωστάρα, το έχουμε κάνει πολλές εκπομπές, δεν είναι η πρώτη, ίσως είναι η 21η. Πάντα σκοτωνόμαστε, αλλά βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Έχουμε μια περίεργη χημεία. Ενώ ξεκινάμε με πόλεμο, καταλήγουμε με ειρήνη με το Λάμπρο. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, κύριε Νικολόπουλε. Την επόμενη φορά που θα έχετε την ευκαιρία, αν θέλετε, κάντε την πρόταση όταν θα με καλέσετε, να είναι και ο κύριος Πνευματικός εδώ, να κάνουμε και ένα διάλογο ζωντανά μπροστά στην κάμερα. Κάτι το οποίο μόνο προεκλογικά μία ή δύο φορές είχαμε την ευκαιρία. Τη μία ήμουνα και εγώ μέσα στο τόπο, ήταν οι τελευταίες. Και εκεί θα μπορούμε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα τα οποία λόγω του κανονισμού και της εφαρμογής του στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούν να ακουστούν και βέβαια δεν θέλω να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο, δίνοντάς μου την ευκαιρία, ότι η διεύθυνση του καναλιού μου έδωσε το OK ότι όποιος νομίζει ότι θέλει να έρθει στο κανάλι αντιμετωπίζοντας πάντα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα οικογενειακά κανείς μας, έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για κανέναν απολύτως. Δεν είναι κλειστές οι κάμερες για κανέναν απολύτως. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μια παρατήρηση σημαντική. Δεν υπάρχει πόλεμος με κανέναν και για τίποτα. Πέρα από το πολιτικό θέατρο, και θα είμαι σκληρός, που γίνεται πολύ καιροσκοπικά και αναπεριπτώσει τα τελευταία χρόνια και ένας από τους λόγους που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει λυθεί το θέμα, γιατί δεν μπορεί ένα ζήτημα που αφορά την τσέπη του Δημότη και την υγεία του Δημότη να χειρίζεται από τον Δήμαρχο και Δημοτική Αρχή ανάλογα με το ποιον μιλάει, με το πότε τσακώθηκε με ποιον και ποιος είναι κυβέρνηση ή ποιος είναι περιφέρεια. Εμείς λέμε ότι πόλεμο κάνουμε με τις προκλήσεις και τις διαχρονικές προκλήσεις που υπάρχουν στην πόλη. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένα ανοιχτό ζήτημα 10 χρόνια, γιατί 10 χρόνια είναι πιο σημαντικό. Είναι 20 χρόνια, αλλά εντάξει. Ας το βάλουμε 10. Εγώ μετράω την ημέρα που ο πνευματικός είπε ότι είχε τη λύση στο τσεπάκι. Αυτό είναι 10 χρόνια. Έχει γενέθλια δηλαδή. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς κάνουμε πόλεμο με αυτές τις προκλήσεις. Και πιστέψτε με, τον πόλεμο δεν τον κάνουμε με πρόσωπα. Πάντως δεν αφαιρείται να έχει την άποψη το Δήμαρχος, έστω και αν είναι αντίθετη τη δικιά σας ή είναι διαφορετική από τη δικιά σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δικιά σας πρόταση είναι de facto και de jure. Υπάρχουν και άλλες απόψεις. Κάθε άλλο. Υπάρχουν απόψεις με τη διαφορά ότι όταν κατέθεσα το σχέδιό του δεν περιμέναμε για κάτι πιο σπουδαίο, για τις ικανότητες και την πολιτική αντίληψη που έχει για τη διοίκηση της πόλης. Θα το πάμε. Λοιπόν, κύριε Νανόπουλε, πριν από ένα χρόνο, 1,5 ακριβώς, γίνεται ένα Δημοτικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2015. Και ομόψυχα και ομόφωνα αποφασίζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχα την τύχη να είμαι παρόν. Σχεδόν σε όλα είμαι. Σπανίως λείπω. Είναι το μεράκι μου να βλέπω τα Δημοτικά Συμβούλια. Αποφασίσατε να προχωρήσετε στη λύση που πρότεινε τότε ο Αλέκος ο Πνευματικός και η πλειοψηφούσα παράταξη. Συμφωνείτε μέχρι αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό που είπατε. Ότι. Ότι αποφασίσαμε ομόφωνα την λύση η οποία θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εκείνο που αποφασίσαμε ήταν το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του ολοκληρωμένου σχεδίου, το οποίο πρέπει να έχει και δεν έχει ο Δήμος Κορινθίων. Θα το προχωρήσουμε λίγα φάση, αν θέλετε. Πάντως εκείνη την εποχή όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν απέναντι από το ΣΔΙΤ του Πέτρου Τατούλη. Ή αν θέλετε τη Στέρνας, να μιλώ του Τατούλη. Όχι. Έτσι. Όχι.
εκείνη την εποχή δεν είχε τεθεί το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Ήταν το τοπικό σχέδιο διαχείρισης, που είναι ένα μικρό κομμάτι, το οποίο εφόσον υλοποιηθεί αυτό το τοπικό σχέδιο διαχείρισης, είτε με το ΣΔΙΤ, είτε με κάποιο άλλο τρόπο, θα πάει στη δεύτερη φάση της διαχείρισης. ΣΔΙΤ εννοείται, όχι του τοπικού, είπαμε, μιλάτε για την περιφέρεια πάντα. Το ΣΔΙΤ, είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εμείς είμαστε αντίθετοι με το ΣΔΙΤ της περιφέρειας, το ΣΔΙΤ του κυρίου Πνευματικού, γιατί ο κύριος Πνευματικός το ίδιο πράγμα θέλει να κάνει. ΣΔΙΤ δεν έχει. Σε μικρότερη κλίμακα. Από τη στιγμή που βάζει τα χρήματα από την τσέπη του, εντός παρενθέσεων, μην παρεξηγηθούμε, από την τσέπη του Δήμου, δεν βάζει ΣΔΙΤ. Για ποιο πράγμα βάζει? Για το συγκεκριμένο σχέδιο που σας κατάθεσε. Μα συγχωρείτε. Αυτό το σχέδιο που παρουσίασε ο κύριος Πνευματικός, δηλαδή την κομποστοποίηση για την οποία έχει αδειοδοτηθεί στα 6 μίλια, ναι, τίνος του κλάσματος των στερεών αποβλήτων, το οποίο θα είναι το βιοαποικοδομήσιμο. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Γι' αυτό έχει την άδεια. Αυτό συμφωνήσαμε και στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Όμως, ο κύριος Πνευματικός πριν από λίγο καιρό, και με την σύμφωνη γνώμη της Ελλάσσονος μειοψηφίας, οι μόνοι που αντιδράσαμε ήμασταν εμείς. Εννοείται προχθές που φύγατε? Όχι, πιο πριν. Έφερε τροποποίηση αυτού του σχεδίου που ομόφωνα είχαμε αποφασίσει. Και τι προέβλεπε? Προέβλεπε κδάη κέντρο διαλογής των στερεών απορριμμάτων στα 6 μίλια. Το είπε και την προηγούμενη μέρα στο τελευταίο συνεδρίο. Να ρωτήσω κάτι, να σας διακόψω. Αφήστε με να τελειώσω. Ναι. Λοιπόν, είπε ότι θέλουμε ΚΔΑΗ. Ναι, το παραδέχτηκε. Κέντρο διαλογής απορριμμάτων στερεών στα 6 μίλια. Και αυτό δεν έχει αδειοδοτηθεί. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Και στην Ανοπλή, όταν γίνεται διαλογή, δεν θα υπάρξουν και ντενεκαδάκια και τσιγκάκια και όλα? Ακούστε. Κάπου δεν πρέπει να πάνε αυτά? Ακούστε. Δεν θα πρέπει να είναι μια γωνιά? Ακούστε με και θα συνεχίσει ο κ. Κωνσταντίνος, ναι, να σας πει τις λεπτομέρειες. Ακριβώς, γι' αυτό ρωτάω. Αυτό που έχει αδειοδοτηθεί και αυτό που ομόφωνα αποφασίσαμε, επεχείρησε και αποφάσισε η πλειοψηφία πριν από λίγο καιρό να το αλλάξει, να κάνει τροποποίηση και να βάλουμε δεματοποιητές στα 6 μίλια. Καθίστε. Μισό λεπτάκι. Το ακούσω βεβαίως. Ναι. Δεματοποιητή βασικά, όχι δεματοποιητές. Περισσότερους από έναν. Και κδάει στα 6 μίλια. Αυτό εμείς είπαμε ότι δεν είναι σωστό, δεν το ψηφίζουμε και το ψήφισαν οι υπόλοιποι, δηλαδή η πλειοψηφία. Ναι, και οι δύο μειοψηφίες. Λοιπόν, τώρα. Προχθές δηλαδή. Μην φτάσουμε στο προχθές. Στην τελευταία συνεδρία έγινε οπισθοχώρηση. Θα το από πούμε. Την πλειοψηφία. Θα πάω λίγο στον κύριο Κωνστάρα. Εγώ θέλω, κύριε Κωνστάρα, να ρωτήσω. Θα σας πω συγκεκριμένη ερώτηση. Στο συγκεκριμένο χώρο, ακόμα και στο σπίτι σας, χρειάζεστε ένα μηχάνημα, αν μπορώ να το πω έτσι, να δεματοποιείτε κάποια σκουπίδια. Να τα βάζετε σε μια γωνιά. Δεν μπορεί να είναι όλα. Αφού τα σύμμυκτα θα ξεκαθαρίσουν, άρα υπάρχουν και δεματοποιητές, όχι σαν για αυτούς που έφερε ο Αγγελόπουλος καλή του ώρα και είναι στην Πάτρα ραγμένοι εδώ και χρόνια και τα 12 εκατομμύρια πήγαν χαμένα. Υπάρχουν οι έξυπνοι δεματοποιητές που λέγονται και υπάρχει και ένα κομμάτι που πρέπει να πάνε τα αλουμίνια, προϊόντα που θα είναι σαν για το ΚΔΑΗ. Πόσο λάθος είμαι και τι είναι η άποψη δικιά σας? Ναι, είστε λάθος, αλλά να τα πάρουν τα πράγματα. Ναι, πολύ σωστά. Γι' αυτό ρωτάω για να μάθουμε. Το 2014 ο Δήμος πήρε μία άδεια προσωρινής διαχείρισης, ναι, οργανικών απολυμάτων. Σωστό. Δηλαδή από φάγια, ναι, κλαδέματα για τα ξαμίλια. Η άδεια αυτή λύγει. Αυτά είναι για κομποστοποίηση που λέτε. Μόνο για οργανικά. Ναι. Προδιαλεγμένα. Ναι. Όχι σύμμυκτα. Ναι. Άρα δεν έχει άδεια να πάει εκεί τα σύμμυκτα. Και μάλιστα η άδεια που έχει, και υπογράφω τον κύριο Καλλίρη, λύγει του χρόνου το Δεκέμβρη, σε 1,5 χρόνο, και πρέπει εντός της λήξεως να αποκατασταθεί και ο χώρος. Συνεπώς πάει να εφαρμόσει κάτι το οποίο, για το οποίο δεν έχει άδεια. Η πρώτη ερώτηση είναι, ας υποθέσουμε τι έχει άδεια. Η άδεια που έχει λοιπόν είναι για 3.500 τόνους οργανικών. Πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχήν ο Δήμαρχος, τελικώς όταν πήγε στο ΦΟΣΔΑ έλεγε θα φέρει σύμμυκτα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές έλεγε θα φέρει οργανικά, αλλά αυτά μπορεί να έχουν, θα έχουν και κανένα σκουπιδάκι μέσα και πρέπει να γίνει διαλογή. Μια λεπτομέρεια που υπάρχει είναι η εξής, ότι το έργο αυτό έχει 8 μήνες χρόνο παράδοση μηχανημάτων, υπολογίζουμε 4-5 μήνες να κλείσει η διαδικασία αν όλα πάνε καλά, που δεν θα πάνε και θα εξηγήσουμε γιατί. Και μετά έχει 6 μήνες πιλωτική λειτουργία, 100.000 ευρώ. Άρα καλεί το ιδιώτης να κάνει διαχείριση. Και βέβαια στα ψηλά γράμματα λέει κιόλας ότι τους υπαλλήλους, όχι τους υπαλλήλους του Δήμου, τους υπαλλήλους γενικώς θα τους επιλέξει ο Δήμος. Λέω εγώ τώρα, 3.500 τόνους, 100.000 ευρώ. Δηλαδή το χρόνο 200.000. Που σημαίνει αν αυτό το πολλαπλασιάσεις περίπου επί 10-15 που είναι τα συνολικά σκουπίδια ένα σύμμυκτα, πιάσαμε 2,5 εκατομμύρια.
2,5 εκατομμύρια ήδη χαλάει ο Δήμος για να κάνει αποκομιδή. Άρα, μάνι-μάνι, αν το σύστημα αυτό δούλευε, έχει πάει ήδη επί 2 το κόστος διαχείρισης. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι, ποιος σοβαρός άνθρωπος ρίχνει εκατομμύρια σε κάτι για το οποίο δεν έχει άδεια στα χέρια του. Ρωτήθηκε λοιπόν από την ομάδα μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Δήμαρχος, τι θα κάνει στο υπόλοιπο. Υπάρχει πόλημα. Σε όποια μέθοδο διαχείρισης επιλέξει κάτι, υπάρχει πόλημα. Θα δούμε, λέει, τι θα προκύψει. Δεν ξέρουμε αν θα ανοιχτεί. Τι θα είναι. Θα πάει λοιπόν σε έναν ιδιώτη σε εργοστάσιο. Αυτό τι είναι, δεν εισδείται. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κι άλλο ένα δίκτυο. Εννοείται ότι το υπόλοιπο θα το δώσει σε κάποιον ιδιώτη. Δεν λέει, είναι μυστικό. Α, γι' αυτό λέει ο κ. Δανόπουλος. Εσείς τι εννοείτε, το είναι μυστικό, εγώ το δέχομαι. Μα το είπε. Θα τα πάει κάπου, θα τα πάει σε κάποιον ιδιώτη. Δηλαδή μπορεί να πάει στον κύριο Ραψωματιώτη. Δεν ξέρω τι θα πάει, δεν λέει. Λέμε το μοναδικό που υπάρχει στην πόλη. Ένα άλλο ζήτημα είναι το εξής. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή χαλάει περίπου 2.800 το χρόνο για αποκομιδή. Σωστό. Έχει κάπου 100 υπαλλήλους. Είναι γνωστό το αίτημα της αντιπολίτευσης εδώ και 10 χρόνια για ορθολογική οργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας. Αυτή τη στιγμή δεν έχει καν ανθρώπους να μαζέψει τα οργανικά. Ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει ένας ΔΙΤ γιατί πολύ απλά συνεργάζεται με ιδιότητα τον κύριο Ψωματιώτη για να του συλλέξει οργανικά. Και ρωτάω εγώ, πόσα του έχει συλλέξει. Έχει μια σύμβαση η οποία λέει ότι ισχύει για 3.200 τόνους. Αν του είχε μαζέψει. Να πω ότι ο Δήμος καλώς επενδύει να φτιάξει μια μονάδα να επεξεργάζεται αυτούς τους τόνους. Οι κάδοι όμως από ό,τι βλέπουμε είναι άδειοι. Επί τη ευκαιρία να πω ότι ζητήσαμε στοιχεία και δεν τα έχουμε πάρει. Στοιχεία για τους κάδους του τόνου. Πόσα οργανικά έχει συλλέξει. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια στιγμή κάποιος στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι δεν έχουν μαζέψει πολλά. Και λέω, ναι, ίσως, σε αυτό ίσως δεν φταίει μόνο ο Δήμος, φταίει και η παιδεία μας ότι ακόμα δεν έχουν καταλάβει. Εμένα προχτές μου είπε ένας παππούς ότι το κίτρινο από πάνω, εγώ νόμιζα ότι είχε καεί και του βάλανε κίτρινο αντί για πράσινο. Ωραία, αν η κοινωνία μας λοιπόν δεν βάζει οργανικά στους κάδους, πώς πάει ο Δήμος να ρίξει 3 εκατομμύρια για να κάνει σύστημα διαχείρισης οργανικών. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η παιδεία μας δεν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο δεν πρέπει να προχωρήσει ένας Δήμος και η παιδεία να προχωρήσει στην πορεία. Δηλαδή πρέπει να μας εκπαιδεύσει για να φέρει τους κάδους. Είναι καθαρά τεχνικό. Η εκπαίδευση της κοινωνίας, κύριε Νικολόπουλε, είναι βασικό αίτημα της ίδιας της κοινωνίας και της ίδιας της αντιπολίτευσης εδώ και χρόνια και θα γίνω πολύ σαφής με ένα πρακτικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή οι δήμαρχοι κάνουν κάτι απλό. Πήραμε τα στοιχεία ανακύκλωση του Δεκεμβρίου του 2015. 270 τόνοι, οι 120 επιστρέφονται πίσω ως δρόμους. Ναι, είναι περίπου. Γιατί συμβαίνει αυτό, για να δούμε. Όταν ο εμπορικός σύλλογος Παρασκευή βράδυ αφήνει τα χαρτόνια έξω, αν αυτά δεν τα μαζέψει γρήγορα ο Δήμος, αυτά σαπίζουν. Και γίνονται ουσιαστικά σύμικτο. Πλέον δεν είναι. Άμπρα. Λέγαμε λοιπόν στην Επιτροπή τότε, του λέγει ο Φωτιάδης, θυμάσαι το σχολεμένο το κακαβελάκι με το τρίκυκλο. Πάρε τρεις άνεργους με τρίκυκλο και βάλτε να μαζεύουν αυτά τα χαρτόνια. Είναι χρήματα για την πόλη. Είναι αμαρτία. Όταν λοιπόν βλέπει τον Δήμαρχο να μην κάνει τα στοιχειώδη. Να μην έχει βάλει έναν κάδο να μαζεύει το μπουκάλι που είναι το βασικό ανακυκλώσιμο του καλοκαιριού. Είναι σαν να προκαλεί κάποιον άλλον, δεν ξέρω εγώ αν λέγεται περιφέρεια, λέγεται κυβέρνηση, να πάει να φτιάξει ένα φαραρμικό σχέδιο το οποίο θα είναι και ακριβό. Γιατί πολύ απλά εσύ δεν έχεις την πολιτική βούληση να δώσεις όχι μια μεγάλη λύση, να δώσεις στοιχειώδεις λύσεις. Εγώ λοιπόν να σας διακόψω για να πάω στον κύριο Νανόπουλο και να έρθω στην προηγούμενη συνεδρίαση που αποχωρήσατε. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι δεν έπρεπε να αποχωρήσετε. Η δικιά μου η άποψη. Θα σας απαντήσω. Βεβαίως. Μα γι' αυτό είστε εδώ για να μου απαντήσετε και να ρωτήσω. Εγώ για μένα δεν θα έπρεπε να αποχωρήσετε. Θα έπρεπε να πολεμήσετε την ιστορία τη στιγμή που γίνεται. Και μάλιστα φεύγοντας είπατε ότι, αν το λέω καλά, μπορεί να προσθέτω να φέρω κάποια λέξη, ότι η πρόταση που γίνεται είναι πολύ πιο ακριβή και ότι ουσιαστικά πάνε να φαγωθούν χρήματα των Κορινθίων. Το φαγωθούν δικό μου, δεν το είπατε εσείς. Δηλαδή να χαθούν χρήματα των Κορινθίων από την πρόταση που έχει ο κ. Πνευματικός να περάσει την δικιά του άποψη. Και εσείς αποχωρήσατε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποχωρήσετε από το Δημοτικό Συμβούλιο και γιατί. Θα σας πω, κ. Νικολόπουλε. Ήρθε να συζητηθεί ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων προημερησίας διατάξεως, δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες και ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας. Για να αναπτύξουμε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν εμείς ότι δεν πρέπει να συζητηθεί το θέμα προημερησίας διατάξεως, φέρτε το στην επόμενη συνεδρίαση, κανονικά σαν θέμα, για να το συζητήσουμε. Ο κ. Κασεκίδης και η της πλειοψηφίας αρνήθηκαν να αναβληθεί όπως ζητήσαμε η συζήτηση και εμείς θεωρήσαμε στοιχειώδες
καθήκον για μας να αποχωρήσουμε. Ήταν στοιχειώδης δεοντολογία. Και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Γιατί μια εβδομάδα μετά ήρθε κανονικά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και συζητήθηκε σε 5 ώρες συνεδρίαση, ναι ή όχι. Ναι, διαφωνώ, είναι αληθινό ήρθε. Το γεγονός. Άρα παραδέχθηκε και η πλειοψηφία ότι ήταν σωστή η δική μας ενέργεια. Μήπως ήταν ένα βήμα πίσω για να κερδίσει 2 βήματα μπροστά η πλειοψηφία. Θα σας πω. Διότι κάνοντας ένα βήμα πίσω η πλειοψηφία, εγώ να πάρω τη δικιά σας άποψη, ναι. Δεν το ξέρω γιατί δεν ρώτησα την πλειοψηφία, κάνοντας ένα βήμα πίσω κέρδισε 2 βήματα μπροστά. Με συγχωρείτε. Διότι αυτομάτως σας έσυρε, συγγνώμη, όπως το λέω και εσείς αρνηθείτε, σας έσυρε σε μια άποψη που ναι μεν. Κατ' εσάς περάσαν και 2-3 ώρες δική σας μέσα, αλλά πέρασε και το 80% το δικό της. Ποιο δηλαδή? Το σχέδιο είναι ολοκληρωμένο. Καθόλου. Απλά αποχώρησε από μέσα οι εβδομαδοποιητές και το πλάι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εκείνο που έγινε, έγιναν 2 βήματα πίσω από τον κύριο Πνευματικό και την πλειοψηφία. Εντάξει, ένα-2 δεν θα αλλάξει κάτι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Το ένα είναι να συζητηθεί κανονικά σε συνεδρίαση. Και ήταν από τις ελάχιστες φορές που έγινε μια ήρεμη συνεδρίαση, γιατί δεν προκληθήκαμε όπως γίνεται συνήθως. Γιατί μερικοί από την πλειοψηφία και ο κύριος Πνευματικός μας προκαλούν. Με τέτοιους χαρακτηρισμούς και τα λοιπά που δεν μπορούμε. Έχετε και εσείς ζυζάνια στην παράταξη σας προκαλούν. Θα σας πω ότι εμείς επιδιώκουμε και είναι η γραμμή μας να έχουμε μια ήρεμη συζήτηση με επιχειρήματα για να λύσουμε τα προβλήματα που αφορούν τους δημότες. Λοιπόν, έκανε πίσω η Δημοτική Αρχή, το συζητήσαμε το θέμα σε κανονική ημερήσια διάταξη και μας πήρε μάλιστα και πολλές ώρες. Η δεύτερη υποχώρηση που έκανε ήταν να ταυτιστεί με τη δική μας την πρόταση, να μην συνεχίσει την προσπάθεια που έκανε για το ΚΔΑΗ και για τους δερματοποιητές στα Εξαμήλια. Που εμείς θεωρούμε. Παράταξη ισχυρίζεται ότι δεν μιλάει για δερματοποιητές, μιλάει απλώς για μηχάνημα που θα μαζεύει και θα. Πακετάρι. Με συγχωρείτε, γιατί αν δείτε πακετάρι, τη λίστα των μηχανημάτων, αν δείτε τη λίστα των μηχανημάτων, κύριε Νικολόπουλε. Αυτή για την ναι, έχω την τύχη έγινε... να τη δω, αλλά δεν ξέρω, έτσι, για να είμαι τιμίως, ναι, τα γράφει, αλλά δεν ξέρω ακριβώς την εργασία, έτσι, δεν είμαι ο ειδικός. Και δεν θα το παίξω ειδικός χαμηλικά. Έγινε μια προκήρυξη, ένας διαγωνισμός, ο οποίος προέβλεπε αγορά μηχανημάτων 2 εκατομμυρίων ευρώ. 2.300 κάτι. Κάτι τέτοιο. Είναι 1 εκατομμύριο και κάτι που είναι για την εγκατάσταση που θα γίνει. Σωστό, εκεί. Ναι. Και είναι μηχανήματα 5 φορές πιο μεγάλα από αυτά που χρειάζεται ο Δήμος. Που σημαίνει γι' αυτό και είπα. Μήπως είναι μέσα η προοπτική Νεμαίας και του Τρακίου. Το πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, αν είναι με τον πληθυσμό, τα μηχανήματα θα καλύπτουν την Κορινθία, την Αργολίδα και ένα κομμάτι της Αρκαδίας. Έτσι δεν είναι, άμα είναι 5 φορές παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και είπαμε εμείς ότι αυτά τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και αν υπάρχει συμφωνία, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της συνεργασίας με τους Δήμους και του Λουτρακίου. Αυτό το ακούω και θέλω να το επιβεβαιώσετε. Δηλαδή το να φέρει η Νεμαία, η οποία έχει ένα φορτηγό, ένα αυτοκίνητο την ημέρα, τα σκουπίδια στην Κόρινθο, δεν έχετε πρόβλημα. Μισό λεφτάκι. Στον χώρο ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί για συγκεκριμένο σκοπό για αυτά τα βιοαπικοδομήσιμα, να φέρει τα προδιαλεγμένα. Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας και είναι μεγάλος Δήμος. Κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Να φέρει τα σύμμικτα και να αναγκαστούμε να τα διαλέξουμε η μισή Κορινθία αλλά και κάποια άλλη από αλλού στα Εξαμήλια. Όχι, δεν το δεχόμαστε. Δεν θέλουμε να γίνει τα Εξαμήλια και η Κόρινθος χωματερή μιας ολόκληρης περιοχής. Λοιπόν, υποχώρησε ο κύριος Πνευματικός και περιμένω να δούμε. Στην επόμενη προκήρυξη, τον διαγωνισμό που θα γίνει, γιατί αυτός που έγινε ήταν άγωνος. Προσέξτε, εδώ θα σας αντίθετα διακόψω. Από ό,τι σας έλεγε. Δεν ήταν φωτογραφικός όμως ο διαγωνισμός. Περιμένετε και θα τα πούμε αν ήταν ή δεν ήταν. Ο κύριος Κοστάρας κάνει ου. Δεν μπορεί να δεν ήταν φωτογραφικός. Εγώ θα πω μια κουβέντα. Εγώ μόνο θα σας πω κάτι. Θα κύριε Κοστάρα, κάθεστε καλά. Μία φράση από μένα και μετά θα συνεχίσω. Τι να πω ότι μία φράση. Μία φράση και μετά θα συνεχίσω. Ναι, γιατί έχω να σας πω και εγώ μία δικιά μου. Σας έλεγε ο κύριος Σταυρέλης σε κάποιες από τις συνεντεύξεις που δίνει ότι δεν είναι φωτογραφική η διαδικασία και ότι θα βρεθούν πολύ ενδιαφερόμενοι προμηθευτές. Έτσι δεν σας είπε. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, κάπως έτσι. Λοιπόν, δεν το αρνούμε. Ωραία. Δεν βρέθηκε κανένας να έρθει και να ενδιαφερθεί. Εδώ υπάρχει μια αιτιολογία. Περιμένετε. Την οποία έχω. Θα σας την πω την αιτιολογία. Λοιπόν, δεν βρέθηκε κανένας. Και δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι μόνο σε αυτό το διαγωνισμό που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από προμηθευτές να συνεργαστούν με το Δήμο Κορινθίων. Και το είπα στον κύριο Πνευματικό. Ναι, πρέπει να σας απασχολήσει σοβαρά. Ναι, γιατί ξέχνετε. Όταν κάνετε διαγωνισμούς, μισό λεφτάκι, οι προμηθευτές σε περίοδο κρίσης θέλουν να έρθουν και να συνεργαστούν με κάποιον ο οποίος είναι σίγουρο να τους δώσει τα χρήματά τους. Για να μην έρχονται, σημαίνει ότι περιμένουν ότι δεν θα πάρουν τη δουλειά. Ναι, είναι λογικό να μην την πάρουν τη δουλειά. Να σας πω και έναν όταν δεν έχει λυθεί το θέμα του ΣΔΙ, της Πελοποννήσου, γιατί να έρθει ο άλλος στην Κόρινθο να παίξει.
φτιάξει με διαγωνισμό μηχανημάτων όταν ακόμα παίζει τον Τατούλη. Αφού λέει ο κοινωνικός, με συγχωρείτε, ότι έχει τα χρήματα στο ταμείο και θα τα δώσει. Γιατί να μην έρθει. Είτε γίνει το ΣΔΙΤ, είτε γίνει η επιδότηση από το ΕΣΠΑ. Αφού λέει ότι θα τα πληρώσει από το ταμείο του, γιατί να μην έρθει. Ασφαλώς και θα έρθει. Αλλά αυτό που φοβάται είναι ότι δεν θα πάρει τη δουλειά για τον ΑΒ. Περιμένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν νομίζω. Ο διαγωνισμός έχει ημερομηνίες. Καμία αντίρρηση. Πάει άγωνος και πάμε για καινούργιο διαγωνισμό. Στον καινούργιο διαγωνισμό που περιμένουμε, θέλουμε να δούμε, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να υπάρχουν διαφορετικά μηχανήματα, μικρότερα, χωρίς να υπάρχουν μηχανήματα κδάη και χωρίς να υπάρχουν μηχανήματα δεματοποιητές. Σωστά, έτσι αποφασίσαμε. Ναι. Αν δεν το δούμε αυτό, ασφαλώς θα μας βρει απέναντι ο κ. Πνευματικός και η Δημοτική. Εγώ λοιπόν να έρθω στη βασική μου ερώτηση. Δεν θα εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον κύριο Κοστάρα. Κύριε Κοστάρα, ο κ. Λανόπουλος στο τελευταίο συμβούλιο είχε πει, ίσως στη συνέντευξή του, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν έχει σημασία, γιατί πια έχουμε γίνει καθημερινές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η λύση πνευματικού, τι λέω με το όνομα έτσι απλά, είναι πολύ πιο ακριβή από τη λύση Τατούλη. Εσύ έχετε την ίδια άποψη ότι η λύση Τατούλη είναι πολύ φτηνή, γιατί ο κ. Πνευματικός μιλάει για 30, για 40, για 50. Το 50 είναι δικό μου, λέει για πολύ λιγότερα ευρώ τον τόνο. Και το κ. Τατούλη μιλάμε για 130, για 140. Πώς μπορεί να μιλάτε για μια πολύ ακριβή λύση πνευματικού, όταν η άλλη είναι εξωπραγματική λύση? Καταρχήν, εμείς δεν μπήκαμε ποτέ σε αυτή την τρύπα. Ο κ. Νανόπουλος το είπε. Όχι. Θα σας πω τι είπα. Μόλις τελειώσει ο κ. Κοστάρας. Θα σας πω πώς το είπα. Αυτό που είπε ο κ. Νανόπουλος είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι εμείς δεν μπαίνουμε στη θεατρική λογική του Δημάρχου ότι ο Τατούλης τόσο και εμείς τόσο. Καταρχήν, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης δεν έχει στοιχεία κοστολόγησης. Στοιχεία κοστολόγησης. Δεν διαφωνώ. Έτσι, όλα αυτά είναι πυροτεχνήματα. 30, 40 κτλ. Επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα νούμερο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε τι θα πληρώσει. Να θυμίσω ότι προεκλογικά ο κ. Πνευματικός ήταν υπέρ της λύσης Τατούλη. Δεν είχε καμία πρόταση. Ναι, παραχωρήσαν τα δικαιώματα στον Τατούλη. Τελείως. Δεν ασχολούμαστε. Επειδή δηλώσανε αδυναμία, από ό,τι λέει ο κ. Τατούλη. Λοιπόν. Δηλώσανε οι δήμαρχοι αδυναμία να διαχειριστούν. Είπαν ότι ναι, το δίνουμε το σχέδιο σε εσένα, διότι έχει τη δυνατότητα. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δεν μπορούμε εμείς. Ναι, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Εμείς λοιπόν τότε τον ρωτάγαμε. Αν εφαρμοστεί αυτή η πρόταση την οποία υποστηρίζεται, τι θα πληρώνει ο Κορίνθιος Δημότης? Τότε δεν ήξερε. Τώρα ξαφνικά έμαθε. Και έχει καταθέσει ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης, το οποίο δεν έχει κοστολογημένα στοιχεία. Δηλαδή το νούμερο που λέει ότι θα μου κοστίσει ο τόνος 30 είναι αυθαίρετο. Δεν το γράφει μέσα στο τοπικό σχέδιο. Το τοπικό σχέδιο κάνει και κάτι άλλο, κύριε Νικολόπουλε, για να πούμε και μερικές αλήθειες. Κρύβει σκουπίδι. Ο ΠΕΣΔΑ, το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης του 2010. Το οποίο εμείς χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε την πρόταση το 2014, μιλάει για 31.000 τόνους σκουπίδια, ναι, με αυξητική τάση. Το σχέδιο πνευματικού υπολογίζει 22.000 που είναι τα στοιχεία της Τέρνα. Δηλαδή ο πνευματικός κάνει τοπικό σχέδιο αλλά με στοιχεία Τέρνα. Και προσέξτε τι συμβαίνει. Τα στοιχεία, άμα δείτε μέσα, πόσο καταναλώνει, μάλλον πόσο σκουπίδι παράγει κάθε κάτοικος του Δήμου Κορινθίων ένα χρόνο, αυξάνεται από το 2011 και μετά. Δηλαδή πόσο ήταν το 2010. Παντού έχουμε μείωση πια στα σκουπίδια, έτσι. Αυτό είναι γενικό κακό. Αυτό είναι Ελλάδα, το μυστικό το λόγω της κρίσης. Αυτό είναι το μυστικό. Θεωρητικός, ναι. Ναι, θεωρητικά. Αλλά τα στοιχεία είναι τελείως διαφορετικά. Θα σας πω τώρα κάτι. Επειδή μιλήσατε για τη διαδημοτική συνεργασία, να κάνουμε μερικές αποκαλύψεις, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Δώστε μου 20 δευτερόλεπτα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα για να σας αφήσω να το πείτε όπως θέλετε. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και είμαστε πάλι κοντά σας. Φανή! Ντορκάλ, αφή καλύρι. Θωρακισμένες εσωτερικές πόρτες. Κουζίνες, ντουλάπες, πάτωμα. Στις εκθέσεις μας θα βρείτε απεριόριστο αριθμό σχεδίων και χρωμάτων. Για την θωράκιση και ανάδειξη του εσωτερικού χώρου της κατοικίας σας, σε γραμμές που καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις. Πολυετής εμπειρία στο χώρο. Με 14 περιμετρικά κλειδώματα. Ασφάλεια. Εγγύηση γραπτή για 2 χρόνια. Σιγουριά. Ποιότητα. Προσφορά. Για λίγες μόνο μέρες.
Θωρακισμένη πόρτα, Ντορκάλ νούμερο 1, σε 5 χρώματα, 650 ευρώ μόνο. Έπιπλο και διακόσμηση εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων. Ντορκάλ. Αφή Καλύρη. Πρώτο κατάστημα, Θηβών 420 Ήλιον. Δεύτερο κατάστημα, Εθνάρχου Μακαρίου 62 Περιστέρι. Τρίτο κατάστημα, Πατρών 83 Κόρινθος. Η εταιρεία Ιωάννης Καλέργης ΕΠΕ εδώ και 50 συναπτά έτη ασχολείται με την κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικιών σε όλη την Ελλάδα. Θέλοντας να εξασφαλίσουν για την ελληνική κοινωνία την καλύτερη δυνατή και ταυτόχρονα οικονομική προοπτική απόκτηση στέγης, προσφέρουν μια επαναστατική μέθοδο προκατασκευής που συνδυάζει με πρωτοποριακό τρόπο την αντοχή, την οικονομία, την αισθητική, την τελειότητα. Καλέργης. Γερά, αντισεισμικά, ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ. Με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον Καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης. 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον Καλέργη να ρωτήσεις. 22960-82100. Μην αφήνετε τον καυτό ήλιο ή τη βροχή να κυνηγούν τον μπαλκόνι ή τη βεράντα σας. Ελάτε στην Τεντοτεχνική Χορέμης. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, τη δημιουργία και την επίβλεψη ολοκληρωμένης λύσης για το σπίτι σας και τον επαγγελματικό σας χώρο. Προσφέρουμε λύσεις από μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως τέντες, πέργολες, ειδικές κατασκευές. Εισάγουμε έπιπλα κήπου και βεράντας για το δικό σας χώρο. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι νομού Κορινθίας στα γαλλικά τεντόπανα αντίξων. Εφαρμογές προϊόντων Somfy. Η μεγάλη εμπειρία στο χώρο, η θέληση και η αγάπη για τη δουλειά μας μας καταξίωσε και μας έκανε κορυφαίους σε αυτήν. Τεντοτεχνική Χορέμης. Δύο καταστήματα. Πατρών 15, Κόρινθος. Και Ελευθερίου Βενιζέλου 57, Κιάτο. Το διορθωτικό καλτσάκι δεν είναι ένα βοήθημα που δημιουργήθηκε από εμένα και μία μεγάλη επιστημονική ομάδα. Ο σκοπός του είναι, πρώτον, η αποτροπή δημιουργίας του βλεσού μέγα δαχτύλου, δηλαδή το κότσι, και αν ήδη υπάρχει, καθυστερεί την εξέλιξή του. Δεύτερο, μειώνει τον πόνο στην περιοχή κάτω από το πόδι και στην περιοχή της πτέρνας. Και τρίτον, σταθεροποιεί το βάδισμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προμηθευτείτε τώρα το διορθωτικό καλτσάκι και περπατήστε ξανά χωρίς πόνο. Αυτό που θα μας δείξει τώρα η Δήμητρα είναι πόσο εύκολα μπαίνει το διορθωτικό καλτσάκι για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι κάτι πολύ απλό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή εύκολα. Όπως βάζετε ένα καλτσάκι, βάζετε και αυτό. Το πάχος του είναι 3 χιλιοστά. Μπορεί να εφαρμοστεί πολύ εύκολα από οποιονδήποτε. Βλέπετε πόσο καλά εφαρμόζει και πόσο καλά κρατάει το πόδι σταθερό. Δεν αφήνει την ποδική καμάρα να πέσει. Που είναι πολύ βασικό γιατί έτσι δημιουργεί την κόπωση. Όταν η ποδική καμάρα πέφτει, δημιουργεί κούραση. Γιατί ο μυϊκός τόνος, ο μυς, κουράζεται όταν πέφτει η ποδική καμάρα. Πες στον κόσμο που ουσιαστικά τι νιώθεις φορώντας το διορθωτικό καλτσάκι. Νιώθω μια χαρά και θεωρώ ότι με στηρίζει αρκετά καλά. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Κότσιρας. Παραγγελιά. Όλα τα αγαπημένα σε μια παραγγελιά. Σάββατο 13 Αυγούστου στις 9.30 στο γήπεδο Ερμιώνης. Γιάννης Κότσιρας, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Παραγγελιά, Best Of, στο γήπεδο Ερμιώνης. Διοργάνωση, Σύλλογος Βιτόριζα. Εισιτήρια προπολούνται. 15, 16 και 17 Ιουλίου. Θέατρο Αρχαίων Κλεονών Εμέας. Χοροδίες Βυζαντινής Μουσικής. Συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί και τραγουδιστές. Η είσοδος ελεύθερη. Στο Θέατρο Αρχαίων Κλεονών Νεμαία. 15, 16, 17 Ιουλίου. Είσοδος ελεύθερη. 15, 16 και 17 Ιουλίου. We'll be right back.
είναι που ονειρεύομαι σαν του Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκός εντονάκι, παπαφεντή, κι έλα που τα χάμες φυσάει. Είμαστε πάλι κοντά σας. Για όσους ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας, έχουμε κοντά μας δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον κύριο Βασίλη Λανόπουλο, αλλά και το στέλεχος της παράταξης της Συμμαχίας Πολιτών και έναν από τους πρωτεργάτες της παράταξης στο θέμα των σκουπιδιών, τον κύριο Λάμπρο Κοστάρα. Είχαμε μείνει σε εσάς, κύριε Κοστάρα, για να σας δώσω το χρόνο να απαντήσετε χωρίς να σας διακόψω. Σας ακούω λοιπόν. Να πω λοιπόν το εξής, ότι για τη διαδημοτική συνεργασία κοιτάξαμε τα τοπικά σχέδια Νεμέας και Λουτρακίων. Η Νεμέα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν κάνει ανακύκλωση. Όλα τα σκουπίδια είναι σύμμικτα. Άρα, αν αύριο έρθει το σύστημα με τα μηχανήματα, αυτό το οποίο θέλει να αγοράσει. Μιλάμε για ένα φορτηγό την ημέρα τώρα, έτσι. Έχει σημασία. Μικρή ποσότητα. Μα τι πάει να πει μικρή ή μεγάλη. Θα μπει σύμμικτο στα ξαμίλια. Και θα φτάσουμε για τα μηχανήματα. Πάμε όμως στο Λουτράκι, και εδώ πέρα στο Λουτράκι υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, κύριε Νικολόπουλε. Το Λουτράκι λέει στο τοπικό του σχέδιο πρώτον ότι θα κάνει οικιακή κομποστοποίηση, την οποία, να θυμίσω, πιεστικά η αντιπολίτευση επί 10 χρόνια ζητάει από τον Δήμαρχο να την κάνει. Κάποια στιγμή πήρε 100 κάδους ο μελέτης, οσταμολόγησε στο πεδίο βολής, μίλησε για πρωτοποριακές μεθόδους και μετά εξαφανίστηκαν. Σε παρακαλώ. Κάτσε, οι κάδοι εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν οι κάδοι, δεν προχώρησε και εκεί κομποστοποίηση. Το λόγο το ξέρει ο φίλος μου Χρήστος Μελέτης και δημόσια λέω ότι να τον ρωτήσει να σου πει για ποιο λόγο σταμάτησε και εκεί κομποστοποίηση. Εγώ ξέρω, αλλά δεν θα πω. Όχι, ξέρετε και θα πείτε. Όχι. Λοιπόν, εδώ δεν ήρθαμε να κρύψουμε, ήρθαμε να μάθουμε. Όχι, θα πάμε. Το Λουτράκι επίσης, κύριε Νικολόπουλε, λέει θα στείλουμε τα προδιαλεγμένα οργανικά μας στα ξαμίλια γιατί αυτό γράφει άδεια, αλλά για τη διαχείριση των σύμμικτων και τον χιτή θα διερευνήσουμε τι θα κάνουμε. Άρα το Λουτράκι δεν έχει δώσει λευκή επιταγή στην Κόρινθο. Γιατί λοιπόν ο και Δήμος Λουτράκι... Και πού θα τα πάει το Λουτράκι, κύριε Αυτό Κοστάρα. Το ξέρει ο Δήμος Λουτρακίου που ψήφισε το τοπικό του σχέδιο. Δηλαδή πιστεύετε αλλά ερώτησε... το Λουτράκι τα μισά τα δίνει στην Κόρινθο και τα μισά στον Τατούλη. Δεν είμαστε καζίνο, ξέρετε. Δεν Όχι, κάνουμε βέβαια, τζόγο. Δεν έχουμε ρουλέτα. Δεν κάνουμε τζόγο εδώ πέρα. Ρουλέτα δεν έχουμε, αλλά δεν μπορεί τα μισά να τα δίνει εδώ και τα μισά εκεί. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί το Λουτράκι λοιπόν ακολουθεί, διαβάζει τις άδειες και λέει αυτός ο άνθρωπος έχει άδεια και οργανικά. Έρχεται τώρα εδώ πέρα να βάλει σύμμικτα. Μα δεν έχει την άδεια. Και πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Υπάρχει ένσταση ιδιώτη που πέρα από το ότι ο ιδιώτης μπορεί να λέει για φωτογραφικές προδιαγραφές κτλ. Εγώ αυτό το αφήνω στην άκρη και θα σας πω γιατί το αφήνω. Κύριε Νικολόπουλε, οι εταιρείες που κατασκευάζουν μηχανήματα δεν είναι 50, όπως λέει ο κ. Σταυρέλης. Τρεις είναι και είναι γερμανικές. Αυτές οι τρεις εταιρείες λοιπόν έρχονται και λένε, ξέρεις κάτι, τα μηχανήματα τα οποία έχεις προδιαγράψει δεν συνιστούν λύση. Ο ιδιώτης λοιπόν δεν ήρθε να διαμαρτυρηθεί γιατί είναι μόνο φωτογραφικές οι διατάξεις, οι προδιαγραφές. Λέει, κύριε, τα μηχανήματα αυτά, άμα τα βάλετε στη σειρά, αφενός κάποια λείπουν και οι προδιαγραφές του ενός με το άλλο δεν ταιριάζουν. Άρα αυτό δεν είναι σύστημα. Άρα δεν μπορεί να δουλέψει. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα πέρα από την καταγγελία για τις φωτογραφικές διατάξεις. Άρα λοιπόν η ερώτηση είναι η εξής. Τόσο εκ του προχείρου γίνονται αυτές οι προκηρύξεις. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι εγώ, κύριε Νανόπουλε. Λέει ο κύριος Κοστάρας εκ του προχείρου. Τελικά πιστεύετε ότι είναι τόσο ανίκανοι στο Δήμο και ξαφνικά βρεθήκαν ένα πρωινό και σας φέραν ένα σχέδιο που δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει υπογραφές, δεν έχει μηχανήματα, είναι φωτογραφικό. Λένε λίγο υπερβολική η άποψή σας. Θα σας πω. Δεν είναι λίγο ή μήπως πρέπει να προσθέσω και θα το προσθέσω, σας το πάρω και εκτός, το λέω και εντός, ότι έχετε αλλάξει άποψη και τα έχετε βρει με τον κύριο Τατούλη. Θα σας πω. Το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ των άλλων, γιατί υπάρχουν αρκετά στον Δήμο Κορινθίων, είναι ότι δεν υπάρχει συλλογική δουλειά. Με βλέπετε σήμερα εδώ με τον κύριο Κοστάρα. Με έχετε δει με άλλους συνεργάτες μου που παρουσιάζουμε τα θέματα. Ξέρετε ότι δουλεύουμε σε ομάδες στην Συμμαχία Πολιτών και στην Αντιπολίτευση στον Δήμο Κορινθίων. Εμείς δουλεύουμε, συλλέγουμε στοιχεία, τα αξιολογούμε, τα κρίνουμε, τα συγκρίνουμε και καταλήγουμε σε κάποιο συμπέρασμα.
Στον Δήμο Κορινθίων δεν ακολουθείται αυτή, όπως το ξέρετε, η τακτική. Δεν και... το ξέρω, εσείς το λέτε. Ωραία. Έτσι, το ξέρουν οι Κορίνθοι. Το ξέρουν οι Κορίνθοι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ αποφασίζει και διατάζει ένας και οι υπόλοιποι απλώς ακολουθούν ή ψηφίζουν. Έχετε ακούσει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη μεριά της πλειοψηφίας να ακουστεί μια ελαφρά διαφορετική άποψη? Ποτέ. Λοιπόν, απλώς ψηφίζουν, δεν μιλάνε. Είτε στην δικιά σας υπάρχει διαφορετική άποψη. Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Και δεν το κρύβουμε αυτό. Ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, τις οποίες τις συζητάμε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σωστή προετοιμασία για το θέμα και αυτό φάνηκε, και η προχειρότητα δηλαδή, και ευτυχώς που την προλάβαμε, γιατί θα ξοδευόντουσαν 3 περίπου εκατομμύρια ευρώ τώρα για τα μηχανήματα, αν ο διαγωνισμός δεν ήταν άγωνος. Αυτά τα μηχανήματα δεν επρόκειτο ποτέ να εγκριθούν σε οποιοδήποτε ΕΣΠΑ. Θα γιατί... μπορούσε ο Δήμος να βάλει χρήματα από την τσέπη του. Μα συγχωρείτε. Τα χρήματα του Δήμου δεν είναι ιδιοκτησία του κύριου Πνευματικού. Μα δεν θα τα έπρεπε, δεν τα έβαζε για μηχανήματα. Γιατί να τα δώσει τα χρήματα και, έτσι όπως θέλει, τα 3, εκατομμύρια. Ναι, 300, τα οποία το 2011 ήταν 5,6, που θα φτάσουν, γιατί είπαν και στο Συμβούλιο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Ναι, σωστό. Λοιπόν, και να μην ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία που προτείναμε και τελικά έγινε αποδεκτή. Ποια ήταν αυτή? Θα πρέπει τα μηχανήματα που θα παραγγελθούν να είναι για το σκοπό για τον οποίο έχει δοθεί άδεια. Το πρώτο και το βασικό. Αν δεν έχεις άδεια, κανένα ΕΣΠΑ δεν πρόκειται να σου εγκριθεί. Σωστό. Ή άμα σου εγκριθεί, θα σου πάρει τα λεφτά πίσω. Μετά δεν θα δίνει ποτέ. Δεν μπορεί ποτέ ένα σχέδιο το οποίο έχεις εσύ να επιδοτηθεί αν δεν έχει, δεν είναι συμβατό. Να έχει την ίδια γραμμή. Πιστεύετε με ότι την είναι περιφέρεια. Τόσο αθελής ο άλεγος ο πνευματικός? Όχι. Ακούστε με. Θα πρέπει λοιπόν να είναι συμβατό με την περιφερειακή διαχείριση. Και θα πρέπει να είναι και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Γιατί ένας ιδιώτης, ο οποίος θα βρεθεί δίπλα από το χώρο στον οποίο θα γίνει η διαλογή των απορριμμάτων κτλ., που έχει ένομο συμφέρον, θα κάνει μια καταγγελία και θα σταματήσει την λειτουργία της μονάδας και τα χρήματα θα πάνε πεταμένα. Τζάμπα θα έρθουν που θα αγοραστούν τα μηχανήματα. Μπορεί με μια καταγγελία να σταματήσει ένα τόσο μεγάλο έργο? Και δίπλα από εκεί που λέει ο κύριος Πνευματικός ότι θα κάνει στο οικόπεδο του κύριου Λέκα, του Θέμη. Αυτό είναι νοικιασμένο νομίζω δύο χρόνια. Εντάξει, νίκη δεν πληρώνει από ό,τι ξέρω. Άσχετα από αυτό. Έτσι. Εκεί δίπλα δεν είχε προγραμματιστεί να γίνει ένα νεκροταφείο, το οποίο δεν έγινε? Νομίζω, ναι, πριν από 10 χρόνια. Γιατί δεν έγινε? Γιατί δεν ήταν σύνομο, γιατί δεν πληρούσε τις προδιαγραφές κτλ. Για τον ίδιο λόγο, αν δεν άλλαζε γνώμη το Δημοτικό Συμβούλιο με την πρότασή μας, θα αγοραζόντουσαν τα μηχανήματα, θα μέναν σε μια γωνιά και από εκεί πέρα δεν θα χρησιμοποιούν. Λοιπόν, να έρθω στη βασική ερώτηση τώρα. Και έχουμε τα λεφτά του Δήμου Κορινθίων. Να κάνω τη βασική ερώτηση πριν πάω στο Λαύρο για να μου πείτε τα τεχνικά. Να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και μπορούν να και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες ανάγκες των δημοτών στο Δήμο Κορινθίων. Και εδώ να γίνει σωστά η διαδικασία με λιγότερα χρήματα. Έχουμε εκτιμήσει ότι θα είναι 1,5 εκατομμύριο περίπου λιγότερα τα χρήματα. Να επιδοτηθεί... Δηλαδή από 3,5 θα πάμε στα 2. Μάλιστα, να επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, εκεί θα είναι ναι, η διαφορά. Η επιδότηση και θα είναι ακριβώς τα μηχανήματα που χρειάζονται για να γίνει η δουλειά για την οποία. Εγώ κύριε Νανόπουλε θα σας δώσω τη δύσκολη και ερώτηση. Και αυτή είναι και η βοήθεια που προσφέραμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και καλά θα κάνουν και στο μέλλον να μας ακούνε. Εγώ λοιπόν όμως έρχομαι στην αντίθετη άποψη και λέω το εξής. Ο κύριος Νανόπουλος προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να ψηφίσει ναι, διότι η μισή του παράταξη δεν είχε έρθει και κάποιοι από τους παρόντες ήταν έτοιμοι να πάνε με την πλευρά του πνευματικού. Το ποιοι το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι. Πόσο αληθινό είναι ή πόσο ψέμα? Προφανώς είναι ψέμα. Προφανώς είναι ψέμα. Προφανώς δεν είναι, γιατί ο ένας ήδη είχε βγει με σημαία υπέρ του ναι. Μα σας παρακαλώ. Έτσι. Δεν θα πω όνομα. Σας παρακαλώ. Έτσι. Ακούστε κάτι. Τι είπα εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο? Αυτό το οποίο εμείς ψηφίζουμε θα είναι σύμφωνο με το πρόγραμμά μας του 2014. Μάλιστα. Αυτό που ψηφίσαμε είναι απολύτως το ίδιο με το πρόγραμμά μας του 2014, ναι ή όχι? Προφανώς ναι. Είπα λοιπόν το δεύτερο, ότι εμείς τιμούμε την ψήφο μας και τον Νοέμβριο ψηφίσαμε τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Αν εσείς έρθετε στην ομόφωνη απόφαση, προφανώς θα το ψηφίσουμε. Ήρθανε, υπαναχώρησε η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά υπαναχώρησε, όχι εμείς. Και ήρθανε στην ομόφωνη απόφαση που εμείς είχαμε προτείνει, αυτά που λέει το πρόγραμμά μας και την ψηφίσαμε. Τι άλλο θα κάναμε? Εμείς είπαμε ότι έχουμε συνέπεια και αυτά που λέμε δεν τα παίρνουμε πίσω, γιατί τα έχουμε μελετήσει. Άρα εμείς ήμασταν οι σταθεροί, η άλλη πλευρά έκανε τις στροφές. Πυρουέτες. Στον 180 μοιρών. Προσέξτε. Αλλά επειδή υπάρχει πιθανότητα πάλι να ξαναλλάξουν η άλλη πλευρά. Δηλαδή τι εννοείται? Μπορεί αύριο μεθαύριο αυτά που είπαμε και αποφασίσαμε να μην συμβούν. Δηλαδή λέτε ότι δηλαδή σας βάλανε να ψηφίσετε τάκρι απλά και μόνο για να πάμε ένα βήμα παρακάτω? Μπορεί,
να ψηφίστηκαν αυτά που ψηφίσαμε τώρα. Ακούστε, αν επανανοιχθεί ο διαγωνισμός με τα ίδια μηχανήματα, θα είναι παράβαση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, ναι ή όχι. Όχι, ναι, να το δείτε, δεν υπάρχει λοιπόν. Λογικά. Να το δείτε λοιπόν. Άμα δείτε να παραγγέλνονται τα ίδια μηχανήματα στην ίδια τιμή με τις ίδιες προδιαγραφές, προφανώς υπάρχει μια άλλη στροφή. Κύριε... την οποία εμείς θα αντιδράσουμε. Φαντάζομαι πως ναι. Και προσέχουμε. Για να έχετε. Σωστό. Άρα εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση και πέστε αυτό που θέλετε να πείτε και το κρατάτε μέσα σας. Ναι. Ναι, ακούτε. Ποιος είναι? Καλησπέρα σας. Σαρακίνης λέγουμε. Είμαι ένας κάτοικος καλοκαιρινός, θα έλεγα, εδώ στην περιοχή σας που αγαπώ. Σας ναι, ακούω. Ακούτε. Σας ακούω. Ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σε ποια περιοχή μιλάτε? Μιλάνε στο κανάλι για χρήματα του ΕΣΠΑ για το... για σε ποια περιοχή μιλάτε? Ορίστε. Σε από ποια περιοχή μιλάτε? Είμαι στο Δήμο Κορίνθου, στο δημοτικό διαμέρισμα Ξυλοκέρυδας. Πολύ ωραία. Σας ακούω λοιπόν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι ωραία αυτά που λένε για τα χρήματα από το ΕΣΠΑ να τα πάρουν και να, αντί να βάλουν τα λεφτά του Δήμου. Μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά όμως εγώ έχω μια άλλη, ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι το θέμα της υδροδότησης. Εδώ πήρανε χρήματα, να πούμε, για να φτιάξουν το, να φέρουν νερό από τη Συμφαλία για να υδροδοτήσουν την Κόρινθο. Και καλώς ο κύριος Δήμαρχος το πήρε και το πήγε στο Σοφικό. Αλλά εδώ όμως στην Κόρινθο μέσα δεν έχουμε νερό. Εμείς είμαστε 800 μέτρα μακριά και ο κύριος διευθυντής της εταιρείας υδρεύσεως ζητάει να πληρώσουμε εμείς να φέρουμε να του κάνουμε δίκτυο. Για να μας φορολογεί και επιπλέον μετά. Ακούστε, αν και μας βγάζετε από τη ροή το... της... Μ' ακούτε, μ' ακούτε. Και κάτι να πείτε γι' αυτό ή να κάνετε κάποιο ρεπορτάζ σχετικό. Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά μισό λεπτό. Να μιλήσει και να πει την άποψή του. Δεν μ' ακούτε. Εγώ πιστεύω ότι κακώς δεν έχει υδροδοτηθεί όλη η Κόρινθος μέσα και να μπορεί ο καθένας, ας πούμε, που έχει ένα σπίτι με κάποια άδεια ή έστω και ένα σπίτι να μπορεί να κάνει αίτηση να πάρει. Φάνη, δεν μ' ακούει. Μ' ακούτε τώρα? Εγώ, ναι. Σε μένα μιλάτε, κύριε. Δεν ακούω τι λέτε. Επειδή δεν ακούγεστε τώρα, μ' ακούτε, κύριε Σαρακίνη. Ναι, εγώ ακούω, αλλά δεν... Από το τηλέφωνο θα ακούω ή από την τηλεόραση. Να πέστε μου να ξέρω. Όπου μ' ακούτε, δεν έχει σημασία. Ή έτσι ή αλλιώς, να ολοκληρώσω, κύριε Σαρακίνη, και να ακούσει την απάντηση. Να προλοκανήσω τον χρόνο. Ωραία, θα σας απαντήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση. Πάντως να κάνετε κάτι για να υδροδοτηθεί η Κόρινθος. Η Κόρινθος ή η Ξυλοκέρυζα? Η Κόρινθος ή η Ξυλοκέρυζα? Κύριε Σαρακίνη, η Κόρινθος ή η Ξυλοκέρυζα? Και όταν λέω Κόρινθος εννοώ ότι είναι ένας ενιαίος δήμος πλέον. Θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι σύμφωνα με την νομοθεσία μόνο η πόλη της Κόρινθου πρέπει να πάρει νερό από την Συμφαλία και όχι η Ξυλοκέρυζα. Έχει περάσει ο αγωγός και πάει στο Σοφικό. Και μέσα εδώ πέρα στο Δήμο Κορίνθου, στο δημοτικό διαμέρισμα, δεν έχουμε νερό. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ, θα το απαντήσουμε το θέμα σας, το υπόσχομαι. Εσείς διευθύνετε τη συζήτηση, θέλετε να το απαντήσουμε τώρα, θέλετε αργότερα. Όχι, αργότερα να τελειώσουμε, εδώ και θα το πούμε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κωστάρα, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Φάνη, μια παράκληση. Να τελειώνει και θα μου δίνεις την ερώτηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί διακόψαμε πάνω σε ένα σημαντικό σημείο. Ας τις γράφει τις ερωτήσεις. Θέλεις να μου το πείτε. Ναι. Ευχαριστώ βέβαια τον κύριο προς Θεού, έτσι. Και καλά έκανε και πήρε. Κύριε Κωστάρα, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο λύσεις. Δύο προτάσεις, συγγνώμη. Η μία είναι η πρόταση Στατούλη και η άλλη είναι η πρόταση πνευματικού. Εάν σας βάζανε στο δίλημα να ακολουθήσετε μία λύση, ποια κατά την άποψή σας είναι αυτή που συμφέρει τους Κορίνθιους και καταπέκταση της πολεμικής? Όχι, κύριε Νικολόπουλε, δεν έχουμε δύο προτάσεις. Υπάρχουν τρεις προτάσεις. Υπάρχει η πρόταση της περιφέρειας, ναι, η οποία είναι αποτέλεσμα της πλάτης που έβαλαν δήμαρχοι όπως ο πνευματικός 10 χρόνια, μην κάνοντας τίποτα. Μην κάνοντας τίποτα, ενώ είχε την αρμοδιότητα, όπως τον έχει καταγγείλει 10 χρόνια η αντιπολίτευση, μπορούσε να κάνει τα πάντα πλην του χιτή που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Σωστό. Εντάξει, τα έχει πει και παλιότερα ο κύριος Κασίμης, ο κύριος Γιώτης. Άρα λοιπόν την πλάτη σε σχέδια περιφερειακά... Βάλαν όλοι οι δήμαρχοι της Κορινθίας. Το δεύτερο είναι το τοπικό σχέδιο, το οποίο φέρνει ο κύριος Δήμαρχος αυτή τη στιγμή και το οποίο κατά την άποψή μας έχει πολλά προβλήματα, αλλά αποδεικνύει κιόλας ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση στην υλοποίησή του για τον εξής απλό λόγο. Για να μπορέσεις να μειώσεις τα σκουπίδια, κύριε Νικολόπουλε, και για να μπορέσει κανείς να μην επιβαρύνει την τσέπη του δημότη,
πρέπει να κάνει ανακύκλωση στην πηγή. Άλλη μέθοδος δεν υπάρχει. Τα σκουπίδια δεν εξαφανίζονται. Στην Ελλάδα είναι 8% στο Δήμο Κορινθίων, 7-10% δεν παραπάνω. Εδώ πάλι... Δεν θα έπρεπε να είναι παραπάνω. Λογικά παντού. Δεν το συζητάω. Μισό λεπτό. Επειδή είναι μάλλον. Κάτι που είναι εκ των ουκάν ευσύνης. Έχετε δουλειά με τον κύριο Μελέτη. Θα πάτε να τον ρωτήσετε να μας πει ακριβώς πώς είναι η ανακύκλωση. Γιατί στο τοπικό σχέδιο είναι 10,383. Στο ΦΟΣΔΑ υπομελετητής είναι 5. Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Μελέτης είπε ότι είναι 17 και το 2010 στις δηλώσεις του στη τηλεόραση έλεγε ότι είναι 35. 35 πρέπει να αποφασίσει ο Δήμος όταν απευθύνεται στον κόσμο να έχει μία σοβαρότητα και μία συνέπεια. Δεν μου απαντήσατε γιατί, όμως το ερώτημα λοιπόν, μου. Με πήγατε σε άλλο κανάλι. Όχι, το αναφέρω γιατί ξέρετε. Πέστε μου τη λύση. Μισό λεπτό. Η λύση λοιπόν είναι ότι κάνεις ανακύκλωση να μειώσεις τα σκουπίδια. Σωστό. Και όχι μόνο αυτό. Για μας το σχέδιο Νανόπουλου, που είναι η τρίτη λύση, είναι δηλαδή τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Λέτε το προχθεσινό ψήφισμα, ας πούμε. Φυσικά, εμείς βάλαμε τρίτη λύση και είπαμε τοπικό σχέδιο διαχείρισης δεν είναι μόνο αυτό του πνευματικού. Ακούστε, αυτά τα συνδικαλιστικά του Σταυρέλη και αυτά τα περίεργα να προσπαθήσουμε να εγκλωβίσουμε τον κόσμο και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε τη λύση Τατούλη και το τοπικό σχέδιο του Δήμου. Είναι σανό για τον κόσμο. Καλά. Η πραγματικότητα κύριε είναι σανό. Αν μία λύση είναι 100 ευρώ και άλλη είναι 90, δεν είναι σανό. Μα, μισό λεπτό. Έτσι. Αν είναι αληθινά τα πράγματα. Μια που το έφερε κουβέντα. Γνωρίζετε ότι η αποκομιδή στην Κόρινθο κοστίζει με βάση τα στοιχεία του Δήμου, στο τοπικό σχέδιο. Ναι, πάντα με τα στοιχεία. 128,5 ευρώ κοτόνο. Ενώ στην ΕΜΕΑ 75 ή στην Αθήνα ή αλλού 70 ή 60. Ο λόγο. Ρωτήστε τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχο λοιπόν. Που ρωτήθηκε γι' αυτό, απάντησε ότι φταίνε τα πολλά καύσιμα γιατί είναι μεγάλος ο Δήμος. Έλα όμως που άμα καθίσει κανείς και δει πού πάνε οι δαπάνες στο Δήμο, το 75% είναι μισθοδοσία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αυτές οι άμυρες υπηρεσίες είναι σωστά οργανωμένες, οι 100 που πληρώνονται είναι στην καθαριότητα, κάνουν δουλειά. Και εν πάση περιπτώσει, να ρωτήσω κάτι κύριε Νικολόπουλε, αν αυτή τη στιγμή ο Δήμος λέει ότι δεν έχω κόσμο να καθαρίσω. Και ο φίλος μου Χρήστος Μελέτης αναγκάζει το ίδιο να βγαίνει έξω να καθαρίζει. Δηλαδή θέλει άλλα 100 άτομα και θέλει να πάει την αποκομιδή στα 250 και μετά να βάλει και άλλα 100. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, τι πρέπει να κάνει, να τριπλασιάσει τα δημοτικά τέλη. Φέρτε τον εδώ να κουβεντιάσουμε. Να μάθουμε τελικά. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα λειτουργεί η δημοτική αρχή, ο τρόπος που λειτουργεί δεν έχει αποτέλεσμα. Στα σκουπίδια. Γιατί όλοι οι δημότες το γνωρίζουν. Περπατήστε από έναν κάδο στη Δαμασκηνού. Από πότε έχει να πληθεί ο κάδος? Πηγαίνετε σε αυτό το κεντρικό που είναι ανάμεσα στις δύο τράπεζες. Την Πειραιώς και την Αλφα. Να δείτε πόσο άσχημη είναι η κατάσταση εκεί. Και όχι μόνο εκεί. Πηγαίνετε να δείτε κάθε πότε αδειάζουν οι κάδοι. Είναι γεμάτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πηγαίνετε να δείτε τα κομμένα, όπου είναι κομμένα, τα χόρτα στους δημόσιους χώρους, πόσο καιρό μένουν για να απομακρυνθούν. Πηγαίνουν από μόνοι τους οι κάτοικοι στα χωριά και τα κόβουν μόνοι τους τα χόρτα. Κύριε Νανόπουλε, όταν αυτή τη στιγμή γίνεται αποκατάσταση των χωματερών. Μάλιστα. Δεν υπάρχει, δεν προχωράει το σχέδιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης είτε του Περιφερειάρχη είτε του Πνευματικού. Πού θα πάνε τα σκουπίδια, κοιτάξτε, κατά την άποψή σας? Δηλαδή, αν είσαι στη θέση εσείς, πού θα πηγαίνανε? Εκεί που πάνε τώρα, όπου πηγαίνανε μέχρι τώρα. Όπου πηγαίνανε και όπως πηγαίνανε. Δεν είμαστε γνώστες όλοι που πηγαίνανε. Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα απομακρυνθούν. Γιατί να μένουν λοιπόν. Δεν είμαστε γνώστες όλοι που πηγαίνανε μέχρι τώρα. Γι' αυτό και δεν μιλάμε κι εμείς όπως θα έπρεπε και όπως θα μπορούσαμε. Γι' αυτό και λέμε ότι έχουμε βοηθήσει με αυτά που λέμε και κυρίως με αυτά που δεν λέμε τη δημοτική αρχή να αντιμετωπίσει ευκαιριακά το πρόβλημα. Μια αλλά δεν βασική. Μπορεί 10 χρόνια να είναι μια δεν είναι δημοτική, 10, είναι πολλά. Η δημοτική αρχή συγκεκριμένη. Α, και να μην έχει λύσει το πρόβλημα. Θα έπρεπε να όπως έχει κάνει τι θα ο μεγαλύτερος να κάνει, δήμος, τι να ο μεγαλύτερος χιτή, δήμος, ο μεγαλύτερος να δήμος, έχει κάνει το χιτή του Ξυλοκάστρας μες στην Κόρινθο. Και γιατί να μην κάνει ένα δεύτερο στο Δήμο του. Γιατί να έχει τη δυνατότητα χιτή το Ξυλόκαστρο και να μην έχει ο Δήμος Κορινθίων. Και είχαμε πει αυτό στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι όταν ανέλαβε δήμαρχος ο κ. Πνευματικός, είχε πάρει σχεδόν έτοιμη την αδειοδότηση από τον προκάτοχό του για χιτή στα όρια του Δήμου. Και δεν την προχώρησε μετά, γιατί είχαν κάποια διαφορά με την κυρία Αβούρη κτλ. Και δεν προχώρησε. Αλλά εν τω μεταξύ, ποιος είναι υπεύθυνος που δεν έχει λυθεί το πρόβλημα τόσα χρόνια? Αυτός που ήταν στη Δημοτική Αρχή για μια ολόκληρη δεκαετία. Θα έπρεπε να κάνει άλλα πράγματα. Πριν σας ρωτήσω κάτι, θέλει να πει ο Λάμπρος, να τον αφήσω και θέλω μετά να σας ρωτήσω κάτι. Θα αποκαλύψω κάτι. Θα ακούω. Και επειδή ρωτάμε για ιδέες και πώς θα λυθεί το πρόβλημα κτλ. Θα αποκαλύψω λοιπόν σήμερα γιατί ο Νανόπουλος αποδέχθηκε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Ρεπορτάζ, δεν θέλεις? Δεν θέλω ρεπορτάζ, θέλω εκπομπή. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν,
οποιοδήποτε δήμαρχος και οποιοδήποτε αντιδήμος καθαριότητας, του είναι ευχάριστο κάποιος να πάρει τα κουσκουπίδια να τα εξαφανίσει. Αλλά αυτό είναι δεδομένο, και εγώ δεν το ήθελα. Η μία αγωνία είναι λοιπόν να κάνει αυτό που κάνει ο πνευματικός σήμερα. Να λέει ότι εγώ θα τα εξαφανίσω με έξυπνα μηχανήματα, κάτι που δεν γίνεται και επιστημονικά. Και εγώ θα σε χρεώσω παραπάνω μεν. Τώρα τα λέει αυτά βέβαια. Δεν λέει παραπάνω, λέει λιγότερα. Παραπάνω από όσο πληρώνει σήμερα, γιατί σήμερα πληρώνει ο δημότης μόνο από κομιδή. Ναι, αφού πάνε στη. Αλλά θα σε χρεώσω. Θα σε χρεώσω περισσότερα, πρόσεξε. Δεν θα σε χρεώσω όσο ο Τατούλης. Αλλά αυτό που πέρασε γλυκά ενώ πρώτα. Δεν είναι καλό αυτό, ότι θα σε χρεώσω όσο το ζείτε. Άκου λοιπόν τι συζητάγαμε τον Ανόπουλο πριν από 3 χρόνια. Λέγαμε το εξής. Άμα πας εκεί στο Λέχιο στη γωνία, που γίνονται χωματερές. Ναι, που έχει καταστήματα εστίασης. Επιχειρηματικά. Και πει στον άνθρωπο, θα σου φέρω εδώ έναν κάδο να κάνεις κομποστοποίηση τα οργανικά σου, γιατί έχει πολλά αποφάγια. Σωστό. Και να μαζέψεις και τα κυβότια σου και εφόσον πιάσει στόχος, θα σου επιστρέψω πίσω δημοτικά τέλη. Αυτό είναι αναπτυξιακή πρόταση σε περίοδο κρίσης, ναι ή όχι. Μειώνει τα σκουπίδια στην πηγή, ναι ή όχι. Αυτή η πρόταση δεν έγινε ποτέ. Έχει γίνει από το 2010, αλλά την πέταξα σκουπίδια. Και μπορεί να συνεχίσει ο Ανόπουλος, γιατί ήταν και ιδέα του Ανόπουλου. Να σας πω και αυτό. Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό που είπε ο κ. Κοστάρας. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια επιχείρηση, όπως είπατε πριν, του υγειονομικού ενδιαφέροντος, μια ταβέρνα. Ναι. Θα μπορούσε να πάρει έναν κάδο, να τον έχει κάδο του Δήμου και να τον έχει μέσα στο χώρο της επιχείρησης, μικρότερου όγκου και βάρους για να μπορεί να μετακινηθεί και να βάζει τα απορρίμματα. Και πού θα πηγαίνει τα σκουπίδια, κύριε Νανόπουλο? Πάλι στη χωματερή δεν θα πηγαίνει. Όχι, εδώ γίνεται διαλογή, προσέξτε. Ναι. Αυτό, και πού θα πηγαίνει η διαλογή? Αυτό που εμείς λέμε. Η διαλογή πού θα πηγαίνει? Ακούστε. Δεν θα πηγαίνει στη χωματερή. Ακούστε. Γιατί εδώ πρέπει να. Κύριε Νανόπουλο, όχι, δεν ακούσω. Πού θα πηγαίνει τα σκουπίδια? Δεν θα πηγαίνει στη χωματερή πάλι? Όχι. Θα σας πω. Πού θα πηγαίνανε? Όχι. Ακούστε. Από την στιγμή που εφαρμόζεις ένα σωστό πρόγραμμα και θα σας αναπτύξουμε τις βασικές γραμμές από το δικό μας το πρόγραμμα. Το οποίο τι λέει? Περιορίζουμε τον όγκο των σκουπιδιών τα οποία είναι για διαχείριση με διαλογή στην πηγή. Ενημερώνουμε τους δημότες. Και αυτό δεν έχει γίνει σήμερα στον βαθμό που θα έπρεπε. Ναι. Και τους λέμε ότι στο σπίτι θα πρέπει να ξεχωρίζεις ανάλογα με την κατηγορία το είδος του στερεού αποβλήτου. Θα πρέπει να υπάρχουν κάδοι 4 τύπων, διαφορετικοί. Τα 4 ρεύματα που λένε. Ναι, και εκεί να ξεχωρίζουν το μέταλλο, το γυαλί, το χαρτί κτλ. Πηγαίνεις σε επιχειρήσεις και συνεργάζεσαι μαζί τους για να μπορούν να βάζουν σε ξεχωριστό χώρο και να συγκεντρώνονται του ειδικού τύπου. Το χαρτί, παραδείγματος χάρη, από τα χαρτοκιβώτια, ξεχωριστά. Και με τον τρόπο αυτό περιορίζεις γενικώς αυτό που έχεις να διαχειριστείς. Πού θα πάνε τα υπολείμματα, κύριε Νανόπουλε? Θα σας πω. Παρακαλούν οι επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται. Παραδείγματος χάρη του χαρτί. Εγώ θυμάμαι. Όχι, εγώ λέω τα υπολείμματα που θα πάρει. Το χαρτί ξέρω που θα πάρει. Περιμένετε κάτι. Το θέλουν. Περιμένετε. Αν καταφέρει ο Δήμος Κορινθίων και ξεχωρίσει το χαρτί και το έχει κάπου συγκεκριμένα, θα το πουλήσει, ναι ή όχι, στις εταιρείες ανακύκλωσης? Πουλιέται, ναι, γεγονός. Αλλά και να μην το πουλήσει και να θέλει, παραδείγματος χάρη. Βέβαια, εφόσον περιορίσουμε αυτούς που πάνε και ανοίγουν τους κάδους και παίρνουν χαρτό, χαρτί και τα πουλάνε από μόνοι τους. Αν καταφέρει και την αστυνομία, ξεχωριστό κάδο μόνο για χαρτί, θα έρθουν και θα το πάρουν. Θα το μετακινήσουν, θα το επεξεργαστούν και θα το πάρουν δωρεάν οι ανάλογες εταιρείες. Ναι ή όχι? Ναι, ό,τι είναι χρήσιμο θα το πάρουν. Ναι, άρα λοιπόν, και ο χαλκός και το αλουμίνι. Κατά ένα μεγάλο βαθμό το είδος το οποίο έχουμε για επεξεργασία. Ναι. Αν γίνει το ίδιο με το γυαλί, με το πλαστικό. Ξέρετε πώς οι εταιρείες λειτουργούν με αυτό. Θα παρακαλούν αυτές οι εταιρείες να έρθουν και να πάρουν το χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί. Από αυτό. Κύριε Νανόπουλε, κατά την ταπεινή σας άποψη, γιατί δεν το κάνει? Δεν μπορεί να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει, θέλει να αφήσει πρόβλημα για την πόλη? Θα σας πω γιατί. Γιατί δεν έχει την οτροπία τη δική μας. Γιατί δεν την πιστεύει. Δεν το πιστεύει. Δεν το πιστεύει αυτό που σας λέμε εμείς. Δηλαδή δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει. Όχι, δεν θέλει να το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει στο αποτελέσματο. Φαίνεται ότι δεν θέλει να το κάνει. Το γιατί δεν θα θέλει, θα σας απαντήσει ο ίδιος, αλλά εγώ ξέρω, φαντάζομαι το γιατί. Αλλά εγώ σας λέω. Δεν ξέρετε, φαντάζεστε. Γιατί αν το ξέρατε, θα ήταν εδώ. Αλλά και δεν το λέω γιατί δεν θέλω να πει όπως κάνουν κάποιοι άλλοι να φαντάζονται τι θέλω εγώ. Όχι, σωστό είναι. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι λοιπόν, θέλει. Λοιπόν, το λένε διάφοροι. Δεν θέλει να κάνει την έκθεση για παράδειγμα. Θα το πούμε η τελευταία μου ερώτηση. Λοιπόν, εκείνο που σας λέω εγώ είναι η δική μας πρόταση. Διαλογή στην πηγή. Ενημέρωση, συνεργασία με τους δημότες καταναλωτές. Ξεχωρίζουμε στα 4 ρεύματα, περιορίζουμε το προς διαχείριση στερεό απόβλητο.
κάνουμε κομποστοποίηση, είτε οικιακή, που γίνεται. Και στην Καλαμάτα γίνεται, και στην Ελευσίνα γίνεται, και στην Αθήνα γίνεται. Αλλά υποτυπώδη γίνεται, αλλά εντάξει. Γίνεται. Υποτυπώδη. Λειτουργεί. Στην Καλαμάτα υποτυπώδη γίνεται. Γίνεται λοιπόν. Ακούστε, θα τελειώσει. Μόλις τελειώσει θα κάνουμε γίνεται, ένα σχόλιο. Γίνεται λοιπόν αυτή η κομποστοποίηση και το υπόλοιμα, λογικά κάπου πρέπει να πάει. Όποιο και αν είναι αυτό το υπόλοιμα. Άρα θα πρέπει να βοηθήσει εκεί η περιφέρεια, να δημιουργηθεί ένα σχέδιο. Η περιφέρεια δεν βοηθάει. Η περιφέρεια θέλει τη δικιά τη λύση και δεν βοηθάει. Να σα πω κάτι. Και το ξέρει. Φορτώσα μια καμίλα, πολύ τη φορτώσαμε. Ναι, εντάξει, την ξέρω την ιστορία. Την ξέρω. Και τη ρωτήσανε, τον ανήφορο προτιμάς ή τον κατήφορο. Και απάντησε, ίσομα χάθηκε. Λοιπόν, η δική μας λύση είναι αυτή. Να βρούμε την κοινή λογική. Εγώ δεν θα ρωτήσω εσάς, γιατί είστε ο αντίπαλος, εντός παρενθέσεις του Αλέκου του Πνευματικού, ναι. Ο Λάμπρος Κωστάρας δεν ανήκει στην παράταξη του Αλέκου του Πνευματικού, ανήκει στη δικιά σας. Παρ' όλα αυτά είναι απλός πολίτης. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Στενός συνεργάτης και εξαιρετικός τέλεχος. Και απλός πολίτης κορίτσιος. Και ρωτάω. Ο κύριος Πνευματικός, κατά την άποψη της Συμμαχίας Πολιτών, στο νερό έχει κάνει λάθη. Δεν έχει κάνει. Να ρωτάω. Ναι. Ο κύριος Πνευματικός, κατά την άποψή σας, στα σκουπίδια έχει κάνει λάθη. Ο κύριος Πνευματικός, κατά την άποψή σας, στο θέμα των συλλόγων έχει κάνει λάθη. Ο κύριος Πνευματικός, κατά την άποψή σας, το έργο που έχει κάνει από μέτριο ως κακό. Τελικά, έχετε κάτι να καταμαρτυρήσετε και να μην σας πούνε ότι κάνετε καταστροφολογία. Βεβαίως. Και στους δύο ερώτησες. Απαντήσω Λάμπρος πρώτα και μετά απαντήσω, θα απαντήσω και θα πω κάτι πολιτικό, αλλά θα ήθελα μετά. Βεβαίως, 20 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος είναι δικός. Τρία πρακτικά στήματα που έχουν πραγματικά ενδιαφέρον για τον κόσμο. Εντάξει. Η πρώτη παρατήρηση είναι εξής. Όταν το κατάστημα εστίασης, ταβέρνα, μαζέψει τα πάγια, γεννώ πίσω να το πείσω πολύ γρήγορα, αυτό βγάζει καθαρό κομπόστ το οποίο πουλιέται και μπορεί να αξιοποιηθεί. Όταν πας σύμμικτο σκουπίδι, η επιστήμη λέει, οι καθηγητές, οι φοιτητές το ξέρουν, η κομπόστα που παράγεται είναι ίδιας ποιότητας με το σύμμικτο βρώμικο σκουπίδι και δεν αξιοποιείται. Το ξέρω. Δεύτερο, όταν κάνεις ανακύκλωση στην πηγή, θέλεις μια πρέσα των 20.000 να πατήσεις στο χαρτί και όχι πρέσα Louis Vuitton των 300.000 για να δέσεις βρώμικα ανακυκλώσιμα, τα οποία για να τα δέσεις κάπου προωρείς να τα πας και είναι κρυφό για την ώρα. Το κρυφό το λέω ελληνικά. Και κάτι ακόμα. Ερώτηση. Καλά. Δεν τα ξέρει αυτά ο Δήμαρχος. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Και εδώ είναι η απάντηση είναι απλή και συνδυάζεται πλέον με την ερώτηση που κάνατε. Έχουμε πει κάτι απλό, κύριε Νικολόπουλε. Ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του εκπροσωπούν αυτό που ονομάζεται παροχημένο πελατειακό μοντέλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κοινωνία στην άκρη. Τακτοποιώ, φτιάχνω τους φίλους μου, φτιάχνω τις παρέες μου, ελέγχω τους συλλόγους μου. Δηλαδή δεν έχει κάνει έργο όλα τα χρόνια που είναι. Αναγκαστικά. Φυσικά έχει κάνει και έργο, αλλά από εκεί φυσικά και πέρα. Φυσικά ή δεδομένα. Φυσικά έχει κάνει έργο με μια διαφορά. Το έργο το οποίο έχει κάνει καταρχήν είναι αυτό που ονομάζουμε έργο βιτρίνας, γιατί στα μεγάλα και ουσιαστικά ζητήματα, κύριε Νικολόπουλε, να του θυμίσω τον κύριο Δημάρχου ότι η πόλη έχει αντισταθεί. Όταν πήγε να ξυλώσει τα περιβολάκια, η πόλη αντιστάθηκε. Όταν του λέγαμε να αξιοποιήσει τη δημοτική αγορά με πρόταση και μακέτες και επιχειρησιακά σχέδια, μας έγραψε τα παλιά. Οι πεζόδρομοι πετύχανε, αλλά κάποιος αρθεί να τους ξυλώσει γιατί και κακής ποιότητας είναι. Αυτό είναι μια ιστορία. Προβλήματα. Λέμε σαν πεζόδρομους, δεν θα μιλήσω σαν ποιότητα έτσι. Αν δεν είναι πλάκες, το δέχομαι. Το ότι πέτυχαν οι πεζόδρομοι είναι άποψη μόνο της δημοτικής αρχής. Δεν είναι άποψη του εμπορικού κόσμου, για παράδειγμα. Γιατί εγώ θέλω να μάθω, αν δείτε εσείς αύριο το πρωί ένα τουρίστα στη Δαμασκηνού, δώστε το οδηγίες να πάει στην αρχαία. Καθίστε και μην είστε. Να ολοκληρώσω. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο πλέον. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τη θεσμική λειτουργία του Δήμου, έτσι, αν θέλετε, συνήγορο του Δημότη, του πολίτη, επιτροπή διαβούλευσης, όλα τα θεσμικά καλά, όργανα. Συνήγορο του πολίτη δεν έχει όλη η Ελλάδα, έτσι. Γιατί δεν έχει όλη η Ελλάδα, γιατί τον πείραζε να κάνει τη διαφορά. Αυτό πήραζε, είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το πείραζε. Γι' αυτό λέμε λοιπόν. Τότε ότι θα την ερώτηση πρέπει να την απευθύνει σε όλη την Ελλάδα, γιατί τους πείραζε όλους. Πολύ ωραία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάει κατά διαόλου. Εμείς, μόλις αποκτήσουμε την πλειοψηφία και γίνουμε δημοτική αρχή, η πρώτη μας δουλειά θα είναι να αποκτήσουμε συνήγορο του Δημότη. Άρα λοιπόν. Για αντιπολίτευση δεν γίνεται. Για να ολοκληρώσει. Γίνεται. Γιατί εγώ είπα, φέρτε μας έναν που διαλέγετε εσείς. Η άλλη πλευρά. Θα τον ψηφίσουμε. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, θα πω το εξής. Το ότι όλη η Ελλάδα έχει κακούς δημάρχους και η Ελλάδα δεν πάει καλά, δεν μπορεί να είναι άλωθη, ειδικά σήμερα, για τον οποιοδήποτε δήμαρχο να λειτουργεί με έναν τρόπο να οποίος... Ρωτήσω. Κύριε Κωνστάρα, πιστεύετε ότι ο Δημότης του πολίτη, οι λίγοι που υπάρχουν στην Ελλάδα και της περιφέρειας,
κάνουν δουλειά τέτοια και προστατεύουν τον πολίτη που εγώ δεν το έχω καταλάβει. Πόσους θεσμούς ακόμα θα αμφισβητήσουμε σε αυτή την πόλη, κύριε Νικολόπουλε? Μα ήδη δεν χρειαζόμαστε γαλάζιες σημαίες, δεν χρειαζόμαστε επιτροπή διαβούλευσης, δεν χρειαζόμαστε συνήγορο του πολίτη, δεν χρειαζόμαστε τη γνώμη της αντιπολίτευσης, δεν χρειαζόμαστε τους ενεργούς πολίτες, δεν χρειαζόμαστε να στεγάσουμε πολιτιστικούς λόγους. Τελικώς τι χρειαζόμαστε, τον Δήμαρχο με την παρέα του? Να σκοτώσουμε να φύγουμε. Όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Στον Δήμαρχο με την παρέα του διαφωνώ, διότι έχει ψηφιστεί τρεις φορές από τον Κορινθιακό λαό και αυτό δεν μπορεί να το ανεχθεί. Να σας πω κάτι. Δεν η παρέα του, θα παίρνει το 50%. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Εκείνο το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, ότι κατηγορούμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει λύσει τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου Κορινθίων. Το ξαναλέω. Είναι η Δημοτική Αρχή των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Γιατί αυτό? Το πρόβλημα της ίδρευσης του Δήμου με καθαρό πόσιμο νερό σε όλα τα όρια του Δήμου. Ερχόσα στην ερώτηση του συγκεκριμένου κύριου. Ναι, δεν διαφωνώ, καλά κάνετε. Έχει δεν λυθεί, έχω αντίρρηση. Έχει λυθεί για όλο το Δήμο? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Δεν έχει λύσει λοιπόν 10 χρόνια. Δεν έχει το δικαίωμα όμως σύμφωνα με την βγει έξω από την κόρυφα το νερό. Έτσι, μα θα έπρεπε να βρει άλλη λύση. Μαζί σας. Δεν διαφωνώ. Πάντως το συγκεκριμένο νερό δεν μπορεί να βγει πιο έξω. Ναι, δεν το έλεγε όμως αυτό προεκλογικά. Προεκλογικά έλεγε άλλα πράγματα. Προχωρήστε. Προεκλογικά έλεγε ότι θα φέρουμε νερό από τη Συμφαλία για όλο το Δήμο. Όλο το Δήμο. Όχι μόνο την κόρυφα. Λοιπόν, προεκλογικά. Εντάξει, τα προεκλογικά δεν συγχωρούνται όλα. Υπάρχουν, ναι, εντάξει, λοιπόν, υπάρχουν και συγχωρεμένα και συγχωρεμένα. Το νερό δεν έχει λυθεί. Η αποχέτευση έχει λυθεί. Ναι, στο κέντρο της πόλης υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει. Στο δεν Δήμο υπάρχει. Μιλάω. Όχι. Για όλο το Δήμο. Έχει λυθεί? Όχι. Έχουν λυθεί άλλα μεγάλα προβλήματα? Τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια όχι, προς Θεού. Είναι υποδομές, το πιο άλλο θέμα. Οι υποδομές, το κυκλοφοριακό και το πάρκινγκ στην πόλη έχει λυθεί? Οι πεζόδρομοι που λέτε, που είναι κάτι καλό και όλη η Ελλάδα έκανε πεζοδρόμους. Εδώ στην Κόρινθο, όταν λειτουργήσουν ως πεζόδρομοι, γιατί ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει, θα δείτε τι προβλήματα θα δημιουργήσουν. Ας λειτουργήσουν ως πεζόδρομοι, να μην περνούν τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια κτλ. Και θα δείτε τι πρόβλημα θα δημιουργήσουν. Εγώ, επειδή δεν έχω χρόνο, ολοκληρώς και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαιότατα. Άρα, στα μεγάλα προβλήματα, οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής τα τελευταία 10 χρόνια δεν ήταν αυτή που εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε να είναι και πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει το συντομότερο δυνατό. Και αυτό που είπε ο κ. Κωνσταντάρας, μισό λεπτό. Να αλλάξει εννοείται η νοοτροπία, γιατί να αλλάξει πρέπει να περάσουν τρία χρόνια. Εμένα με ενδιαφέρει να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί. Νοοτροπία, ναι. Και εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος και σαν αντιπολίτευση να γίνουν αυτά τα έργα. Γι' αυτό και τα φωνάζω. Στενά αν το δει κανεί στην αντιπολίτευση, δεν τη συμφέρει να γίνουν έργα. Αλλά εγώ δεν είμαι αυτή τη στενή γραμμή. Εγώ θέλω να γίνουν τα έργα και να πω ότι και εγώ βοήθησα σαν αντιπολίτευση να γίνουν. Και θεωρώ ότι οι επιλογές που είναι πελατειακού κράτους, γιατί ο κύριος πνευματικός, είναι πολιτικός παλαιάς κοπής. Κύριε Νανόπουλε, ολοκληρώστε μου, φωνάζουν από το κοντρόλ. Εγώ είμαι τεχνοκράτης. Μια ερώτηση, με μια μονολογική απάντηση παράκληση. Έχω μάθει από διοίκηση και θεωρώ ότι αυτό είναι που χρειάζεται ο Δήμος. Σωστή διαχείριση, διοίκηση μοντέρνα, σύγχρονη και αποτελεσματική για την καθημερινότητα του Δήμου. Έκθεση θα κάνουμε, ναι ή όχι, μονολεκτικά. Κάποιοι είπαν από τη μεριά του κυρίου πνευματικού ότι γνωρίζουν ότι δεν θέλω να κάνω έκθεση, έτσι δεν σας είπαν? Έτσι είπαν, όχι σε μένα προσωπικά. Ναι, και γι' αυτό το λόγο ζητάει να γίνει η έκθεση στο λιμάνι που ξέρει ότι δεν θα γίνει κτλ. Και τελικά θα την κάνει στο Αλεξάνδριο. Επιμένουμε και συνεχίζουμε να υποβάλουμε τα χαρτιά με μεγάλες καθυστερήσεις. Θα τα πούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα τους. Επιμένουμε και θέλουμε να γίνει στην Κόρινθο. Άρα θα γίνει στο Αλεξάνδριο. Για το καλό των δημοτών, να γίνει στο λιμάνι. Και, γιατί εκεί είναι ο καταλληλότερος χώρος, αλλά σαν φρόνιμοι άνθρωποι που είμαστε, επειδή έχουμε μια καλή κακή. Plan B, μιλάτε στην Ελλάδα για Plan B, γιατί ο Βαρουφάκης Plan B. Δεν είπα Plan B, εγώ είπα ότι είμαστε φρόνιμοι άνθρωποι. Και επειδή εμείς στην Κόρινθο, στο επιμελητήριο, όσα χρόνια είμαι πρόεδρος, 10, διοργανώναμε κάθε χρόνο μια έκθεση, εκτός από μία, στην οποία ποτέ ο Δήμος Κορινθίων δεν είχε περίπτερο, το ξέρετε. Αλλού πηγαίνει σε εκθέσεις. Στην Κόρινθο την κάναμε την έκθεση, ποτέ δεν είχε έρθει. Και είχαμε και δυσκολίες πολλές με τις άδειες να πάρουμε. Σαν φρόνιμοι άνθρωποι που είμαστε, λοιπόν, εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις όσο πιο κοντά γίνεται στην Κόρινθο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Λάμπρο, αν είναι δυνατόν, μόνο φράση. Δεν έχω χρόνο, μου έχουν. Η φράση είναι η εξής. Για να κλείσω, επειδή ξεκινήσαμε τα σκουπίδια με τα σκουπίδια. Έχεις δύο τρόπους να ασκήσεις διοίκηση. Ο ένας είναι να εκπαιδεύσεις την κοινωνία να κάνει ανακύκλωση. Ο άλλος είναι δεύτερο Σάββατο πριν τις εκλογές να ασφαλοστρώνεις για να πάρεις την ψήφο της.
Εντάξει, το τέλος σου εγώ θα το αντιπαρέρθω. Έτσι. Το πρώτο το δέχομαι ότι πρέπει να εκπαιδευτεί η κοινωνία. Από εκεί πέρα τις ασφαλτοστρώσεις, σε πληροφορώ ότι σε όλη την Ελλάδα ασφαλτοστρώσεις κάνουν παντού. Ναι, αλλά δεν είναι ο σωστός τρόπος για να διοικήσεις ένα Δήμο. Να λειτουργείς πελατειακά και να διακρίνεις τους πολίτες. Κύριε Νανόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μην μου βάλετε τώρα. Όχι, δεν έχω χρόνο. Θα έχουμε άλλη φορά. Κύριε Κωστάρα, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήρθατε κοντά μου. Θα τα πούμε οι δυο μας κάποια στιγμή. Όποτε θέλετε. Έτσι, νομίζω ότι έχουμε ανοιχτό. Κύριε Νανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να επικοινωνήσουμε με τους τηλεθεατές σας. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να μαθευτούν και να ακουστούν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε πολύ σοφοί πλέον για να βγάζουμε συμπεράσματα ένθεν και ένθεν και αποφασίστε εσείς ποια είναι τα δικά σας συμπεράσματα. Εγώ να σας ευχαριστήσω που είστε κοντά μας. Καλή σας νύχτα. Μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα, σαν να ήταν επιβάτες, λευκό μου σε τόνα.